Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Έλα, τρεις και σήμερα, λεμεντίνο μου. Μποτζόρνο, μποτζόρνο, φιλαράκι μου. Γκούντε μόργκεν. Παίρνεις άδεια το Μάρια. Εντάξει. Μ' άφησες εμένα εδώ. Έλα, μια εβδομαδούλα θα κάτσεις εσύ. Πέντε μερούλες μετά. Συνονοήθηκα με τον R3. Ο R3 θα έρχεται το πρωί, θα σε καλύπτει, ναι, και το μεσημέρι. Ναι, ναι, Τάνια. Τάνια, ναι. Θα είσαι σπίρτο αναμένο. Έλα στο κορμί μου, σπίρτο να πυρποληθώ. Μέχρι 23-25, πώς έγινε, 25. Μετρούνται οι αγρομαντικότητες. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι. Εμείς δεν σταματάμε, δεν σταματάμε ποτέ. Ποτέ. Βαράμε γκασμά. Πώς βαράει ο Μέση και ο Κριστιάνο, έχουν πάει 40 και συνεχίζουν να ψάχνουν τα κοντέρ. Έτσι. Έτσι και εμείς είμαστε non-stop. Ο Clint Eastwood του ραδιοφώνου. Μπράβο, 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 Ντίνο μου, μπράβο. Πάμε γρήγορα. Ο Clint Eastwood του ίντερνετ, του ραδιοφώνου, τη τηλεόραση. Ξέρεις τι γίνεται σήμερα. Δεν λέω, δεν λέω τώρα, δεν σε πόσο κοψά το πω. Γιατί δεν μ' αρέσουν οι ιστορίες με το Σιμολίκο, με την θεία τη γιαγιά Τζαμπέτα, αυτά. Αλλά σήμερα πρέπει να πάμε σαν πεταλουδίτσες. Ναι. Πάπα, 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 πάπα. Ξεκίνα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Βάλε μπρος. Βάζουμε μπρος. Βάλε μπρος. Και φεύγουμε λίγο σαν σήμερα για το, να ξεκινήσουμε πρωινό. Πάμε. Σε Ατλεόν Κούπρα σε θέλω. Οχο, 300 άλογα έχει το καινούριο. 300. 6 δευτερόλεπτα τα 100, 250 ηλεκτρονική τελική σταματάει. Πόσο? 250. 250. Καλά, δεν χρειάζεται να πας παραπάνω. Όχι, μπορεί να πάει και παραπάνω άμα το κόψεις στον κόφτη. Στην Ελλάδα, στους δρόμους που έχουμε, επειδή τους έχεις γυρίσει και τους έχω γυρίσει. Ναι, αλλά. Δεν προλαβαίνεις να πας παραπάνω. Σε το φτιάχνουν το δρόμο. Σε έναν τροχονόμο που μου κάνε μαγιά σωστή. Σωστή μαγιά. Έτρεχα. Έτρεχα. Άλλο αμάξι. Παιδιά, πάει πεταλουδίτσα. Τώρα έχουμε ιστορίες, αλλά μας αρέσουν πολύ αυτές. Ναι. 188 ώρα αυτόπουλος. Λέει αυτό, δίπλωμα, άδεια, αυτά και τα λοιπά. Φέτα το όλα. Του λέει γιατί, λέω, κοίταξε, έχω αμάξι τώρα, τι να κάνω, λέω, έχω άλογα. Αλλά, αλλά λέει, οι μαγκές όμως πλήρωνε. Τριαντάρισα αυτό, σου λέει, την κουφάλα τώρα, αυτόν τον γέροντα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, μου λέει, κοίταξε, αυτό που λέει, τρέχατε, λέει. Τώρα το κοίταξε, έτσι πως είπες, μου θύμισε κάτι από πάνω, αλλά τέλος πάντων, κοίταξε. Τρέχατε, λέει, ναι, ναι. Οι δρόμοι, λέει, και τα λοιπά. Λέω να σας πω κάτι. Εσύ λέω, είσαστε 30 ετών, μισθό πληθυντικό. Μπράβο, Ντίνο, έτσι. Εσύ λέω, είστε 30 χρόνια, εγώ 53. Μπράβο. Ναι. Έχω μια εμπειρία παραπάνω. Τους δρόμους αυτούς, λέω, στον πεθερό του για να πετρίδι, τους πλήρωσα δύο φορές. Να μην φτιαχτώ λίγο, του λέω, μεγάλο. Να γουστάρω. Να γουστάρω. Και με έκοψε την ελαχίστη, δηλαδή. 150 πόσο, 40 ευρώ. Έχει ζει καμουφλάς, καράφλας καλύτερα από αυτόν εδώ πέρα. Κοίτα, αυτό εδώ. Έχει μια τούφα μπροστά, ναι, και έχει, ναι, φέρει τα πίσω το πλαγιοδάνιο. Επίσης και τα έχει κολλήσει. Ραχθές εξελίσθη, είπα. Αυτός είναι δημοσιογράφος τώρα για τον Biden. Ναι, ναι, αλλά δες εδώ. Ναι. Έχει μια τούφα μπροστά. Αυτό τον έχει. Και από πίσω, ναι, φέρνει όλο το μαλλί που το σηκώνει και το φέρνει μπροστά. Το βλέπεις. Ναι. Έχει τέτοιο καλύτερο καμουφλάς καράφλας. Αυτό ο Τσοβόλας είχε τέτοιο μαλλί. Είχε ο Τσοβόλας. Ο, ναι, Τσοβόλας είχε τέτοιο μαλλί. Το πλαγιοδάνιο, ναι, που λένε οι φαλακροί. Το, εμείς δεν. Τα ωραιότερα πλαγιοδάνια, ναι, εγώ τα έχω δει στον Αλέφαντο. Ωραίος ο Αλέφαντος. Στο Ζιντάν. Ναι, ναι, ναι. Στο Λαβρέντι το Διανέλο. Ναι, ναι. Στο Τζαλακώστα. Αυτή είχαν όμως στο Τζαλακώστα που έπαιζε στον Αθηναϊκό. Ένα, ο Τζαλακώστα σαν τον Μπάρμπα που έπαιζε μπάλα και αυτό πλαγιοδάνιο. Αλλά πηδούσε, ήταν δε μα στι κεφαλιέ και έφευγε το πλαγιοδάνιο και στον αέρα το σημάδι. Ο Αλέφαντος το φτιάχνε 3/4. Ο Αλέφαντος δεν πηδούσε όμως μετά. Ήταν προπονητής. Το κολούσε. Τι ρούλα μόνο πήδη, ήταν μονογαμικός. Α, όχι, όχι, στον αέρα, στον, ναι, αέρα, ναι. Ήταν μονογαμικός, ο Νίκος ήταν μονογαμικός. Πάμε, Ντίνος. Τον είχε κολλήσει μια
Ήταν 73, ήταν μια καλά, 73 και να ήθελε θα έκανε. Όχι, ρε, μια χαρά μπορούσε. 73? Σε 73 κάτι. Έλα, ρε, Τίνο. Εφού έλεγε για να κάνω σεξ με τη ρούλα, δύο μέρες λέει δεν κάνω προπόνηση. Γιατί... Α, για να κρατάει δυνάμει. Εντάξει, ναι, εντάξει, έστω στρέφω. Έστω στέχω. Σα σήμερα πέθανε. Ο Αλέφαντος. Σα σήμερα είναι, ναι. Σα σήμερα πέθανε ο Αλέφαντος. Σα σήμερα είναι, θα το είχαμε στα θέματα, γι' αυτό πάμε να ξεδιπλωθούμε, διότι έχουμε μεταγραφές Άρη, μεταγραφές ΠΑΟΚ, κληρώσεις. Ιούνιο πέθανε. Ιούλιο είναι τώρα. Σα σήμερα γεννήθηκε η Αλίκη. Μπράβο. Πέθανε η Αλίκη σα σήμερα. Ναι, λοιπόν, ναι. Τώρα τα έχω εδώ πέρα μαζεμένα, τα είδα το πρωί. Λοιπόν, γρηγοράδα, καταρχάς γιορτάζει σήμερα η Πελαγία. Ένα ναι. Όνομα το οποίο έχει σταματήσει πλέον. Ναι. Δηλαδή, αν βρει Πελαγία, μόλις, πρέπει να είναι 60 χρονών πλάσης. Η Φίτσα Πελαγία. Άμα τη λένε Πελαγία, είναι ναι. 55. Ναι. Εκεί είναι. 55-60 Πελαγία. 57 είναι. Πώς θέλω, Κυράτσα. Θίτσα. Θίτσα. Θίτσα, θίτσα. Δηλαδή, Πελαγία τώρα. Άντε να είσαι 55 να ψηλοστέκεσαι και ναι. να σε λένε Άννα, Μαρία, ξέρω εγώ. Ναι. Να σε λένε άμα και Πελαγία. Λένε Πελαγία. Γεια σας. Δηλαδή. Χάνεις και ένα 20% ερωτισμό, το χάνεις από το όνομα να πω. Μη σου πω όλο το χάνεις. Εντάξει, δηλαδή, θα είσαι τώρα στο κρεβάτι και θα φωνάζεις αχ, Πελαγίτσα μου, τι σου κάνω, Πελαγίτσα μου. Ναι. Πέλη. Εμείς θα φωνάζουμε τώρα, άλλο θα φωνάζουμε. Ντάλι θα φωνάζουμε σε λίγο. Ντάλι θα φωνάζουμε. Τέλεια, ντάλι θα φωνάζουμε. Σε λίγο αυτά. Καλά, όταν θα σου πουλήσει τώρα σε κάνα μήνα. Τον Κωνσταντέλια και τους άλλους. Άλλοι άρχισες. Ναι, δεν πρόλαβες να φας τη φάπα από τον Ιβάν που σου φέρει εδώ Τσάλοφ. Εγώ. Πάει να σου φέρει και τη Σουντάλη. Μ' αρέσει. Ναι, σ' αρέσει. Τώρα ψάχνεις καινούρια αυτό πάλι. Το Πεθρίχνο θα πουλήσει. Σε κανένα μήνα θα πουλήσει. Άμα μπει ο Πάκο Μίλου Champions League, δεν πουλάει ούτε σπιρτόκουτο από έξω από την Τούμπα. Άμα δεν πει. Άμα δεν πει, μπορεί να πουλήσει. Μπορεί να πουλήσει. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε γρήγορα να τα βάλουμε λίγο σε σειρά τι έχουμε σαν σήμερα. Νίκος Γκάλης καταρχάς σήμερα, σήμερα. Το 57 γεννήθηκε. Το 57 γεννήθηκε. Άρα είναι 60. Είναι 64, 7. Δεν είναι. Όχι. 67. 67, ε. 67. 67 ο Νίκος ο Γκάλης. Να φτάσει 100. 110 να φτάσει. Να φτάσει. Δεν το συζητάμε. Τεράστιο. Εσείς οι παοξίδες, άμα πεθάνει. Μπορεί να χαρείτε κιόλα. Έλα, μωρέ. Γιατί τώρα. Όταν πέθανε ο Ιωαννίδης. Μιλάμε για το χαρά κορυφαίο. Μεγάλη είχατε. Είστε βρωμοψυχιάριδες. 67 Νίκος Γκάλης σα σήμερα. Μην το λες πολύ τρίτη φορά στο ραδιόφωνο. Γιατί... Μπορεί να φάσει καμιά μείωση μισθού. Τέταρτη φορά. Και έχουμε να κάνουμε και meeting μπορεί. Σήμερα. Σήμερα γιατί κάνει. Σήμερα, αύριο δεν ξέρω, θα μα φωνάξει το αφεντικό. Εγώ γύρισμα σήμερα. Τι διευθύνει σήμερα. Οπτικά. Άρα, μία διαφημίζεις κάναβη, μία οπτικά, μία προφυλακτικά, μία ό,τι θες. Φίλε, κοίταξε να δεις. Ναι. Έλεγε ο Τσάκωνας, μου λέγε, του λέω, η δουλειά μας λέει δεν έχει, λέει, μία είσαι στα πάνω σου. Μία στα κάτω σου, μπράβο. Όταν είσαι στα πάνω σου, εγώ λέει, μου λέει, έχω όμως μία τυχερή, αυτή, είμαι τυχερός. Λέω, γιατί είσαι τυχερός, Τσάκωνα, του λέω, γιατί. Η μουτσούνα μου λέει είναι τέτοια που θα πουλάει. Είμαι διαχρονικός. Μπράβο. Κατάλαβες. Και εσύ τυχερός είσαι. Η μουτσούνα μου είναι τέτοια. Και εσύ τυχερός. Η μουτσούνα σου πουλάει και η δικιά σου. Η μουτσούνα. Αυτό το χελουνιτζίστικο, αυτό το μεγαλάτσιο μάτι με κινείς δεν πουλάει πολύ. Αλίκη Βουγιουκλάκη ή Αλίκη Σταματίνα. Έτσι. Αλίκη Σταματίνα είναι το δεύτερο, το δεύτερο όνομα. Το πρώτο είναι το Αλίκη, να πούμε. Το 33 γεννήθηκε. 34 λέει εδώ, 27. Εκλέβει ένα χρόνο από εδώ και 4 χρόνια στο Μαρούσι. Πήγε... Α, μια πενταετία την ψήριζε. Δηλαδή ψήριζε, για να είπε ότι είναι το 38. Είπε ότι είναι 65, ήταν ένα 59. Ένα 59. Ένα 59. Εντάξει, ένα ήταν 59. Η start της εποχής της ήταν. Δεν ήταν. Εμένα ο Μπάρκουλης μου λέει πολύ κοντή, να πούμε. Ναι. Λέει, μετά την γνώριση και εγώ κτλ. Είχε τα κούνια τέτοια φυλαγότανε. Ποτέ δεν ήταν κομμενάρα. Αλλά πάντα είχε τσαχπινιά. Πάντα είχε τον καλύτερο γκόμενο. Τους γκόμενους από τις ψηλές, να πούμε. Θεωρητικά πάντως δεν έζησε πάρα πολύ. Θεωρητικά δεν έζησε πάρα δεν έζησε πολύ. 60... 62. 63. Ένα 62-63 το 96. Ναι. Θα μπορούσε να ζήσει άλλα 10 χρόνια. Παιδί. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Γιατί τι, είχε αρρώστια. Αν μα έβρισκε το πάγκρεας. Ναι. Δύσκολα λοιπόν, είσαι. Όλο τότε, δίαιτα έκανε. Τώρα τον εγχειρίζουν τον πάγκρεας έπαθε. Σωστά. Τώρα το κάνουν. Τώρα τον εγχειρίζουν. Πριν 20 τόσα χρόνια δεν ήταν. Τώρα έχει εξελιχθεί. Άρα... Να δούμε μέχρι που θα φτάσει η ιατρική. Να, η ιατρική να πάει όλος ο κόσμος. Αφού φτάσανε να βγάζουν πάγκρεας και τέτοια είναι τρομεροί οι γιατροί. Amy Winehouse και σήμερα, σαν σήμερα και αυτή να πεθαίνει. Αυτή και αν δεν πέθανε μικρή. Ναι. Έτσι πάρα πολύ στα 28 της. Η διάσημη Αγγλίδα τραγουδίστρια. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάτι αμάν αμάν. Έτσι εγώ λέω να φύγουμε σήμερα. Να πάμε λίγο στην κίνηση που είναι με δυνατή. Και να ξεδιπλωθούμε για... νονός. Γιατί έχουμε σήμερα και Ηρακλή ρεπορτάζ. Έπεσε ξύλο χθες. Έχουμε και στο Ηρακλή θέματα. Πλακώσανε στις μπουνιές των Ευγενίου. Σοφάζει αυτά. Δικαιώθηκε ο Ραυτόπουλος διαχρονικά. Ότι δεν, σε κουβέντα που είχα μαζί του πριν 3 χρόνια. Ποια είναι, λέει, η άποψή σου, εσύ είναι ο επιχειρηματίας. Εγώ λέω δεν είμαι. Θα σου πω τι θα γίνει. Και ξύλο λέω θα φας και λεφτά θα χάσεις. Του το έχεις πει.
πριν τρία χρόνια. Ήμουν το έχεις πει. Ένα συνεργάτης μου σε μια εταιρεία που έχει με κάτι αλόγατα και ένα χώρο που έχει υποδοχή. Τι πράγμα, παντού είσαι ρε φίλε. Τι πράγμα τώρα και συνεργάτης βρήκα... με αλόγατα. Δηλαδή μιλάμε παιδιά, όχι, δεν υπάρχει. Όχι, αυτό ήταν. Ο Ευγενίου. Του λέω θα φας. Θα φας και ξύλο όπως θα φάει άμα πάρει την ομάδα, πώς το λένε. Ο Μονεβασιώτης. Και αυτός έτσι θα φύγει. Και αυτός έτσι. Και αυτός ξύλο θα φάει. Με ξύλο δηλαδή θα φέρει. Φίλε, τι... Κυνηγητά και τέτοια. Βέβαια. Τώρα χάλασε ό,τι λέει. Άλλα λέει συζήτησαν, άλλα έγιναν, άλλα υπόθηκαν, λοιπόν, άλλα χρωστούμενα υπήρχανε. Αυτός, αυτός τρώει ξύλο γιατί φταίει. Ποιος? Ο Ευγενίου. Ευγενίου, ναι. Όταν πας εκεί, ο Παπαθανασάκης δεν έφαγε ποτέ ξύλο. Έξυπνος ο Παπαθανασάκης. Είχε τέσσερις Γεωργιανούς. Ναι. Όχι μπράβους. Γεωργιανούς. Καλά, μπράβο είναι. Εσύ. Άλλο μπράβο. Γεωργιανή είναι Γεωργιανός. Champions League. Γεωργιανός, μπράβος είναι Champions League. Champions League τελικός. Ρεάλ Μαδρίτης. Γεωργιανή. Δηλαδή. Ναι. Πέρασε σε τη γραμμή, ξέρουμε που σας βρίσκουμε, σε εξού και τέτοια. Όπα. Τέτοιοι ήταν. Ναι. Του η μπράβη του Παπαθανασάκη. Τώρα ο Ευγενίου τι πήγε, μόνο πήγε με το ταξί. Βλάκα και ο ταξιτζής, δεν ξέρει που πάει. Πάει το ταξί. Λαμαρίνε μέσα. Είσαι και βλάκα. Πάει το ταξί. Είναι μάπα και ο ταξιτζής. Πού πάει. Πού να ξέρει, άμα ήταν εκεί και περίμενε και μπήκε, χώθηκε ο άλλο κατευθείαν. Τι να πω, πάνε με γρήγορα. Ποιο είσαι εσύ, ο Ευγενίου. Πού να μέχρι να μπει μέσα. Στο ηλέκτρα παλά. Άλλοι κουπανάνε από δίπλα. Μάλιστα. Το έχει τελειώσει τον deal. Όχι. Και τι γίνεται τώρα, είναι όλα στον αέρα. Είναι αυτά θα ονομαζώ τώρα. Θα σε αφήσω εγώ τρει τάσει πιο μπροστά με τα πόδια. Θα με βάζω το ταξί. Πάει το ταξί. Το πρόλαβαν το ρέξε κανένα δυο. Τι γίνεται τώρα, είναι όλα στον αέρα, θα χαλάσει. Τι γίνεται τώρα, αλφα. Έχουμε ρεπορτάζ. Τι λένε οι περιπτώσει. Ξεκινήσουμε από τον Ηρακλείο που εκεί που λέγαμε ότι είναι όλα καλά. Θα μόνο και τι δυο τι πλευρέ. Ο Μονεβασιώτης λέει ότι εγώ έβαλα του ορκωτού λογιστά. Ναι. Και υπάρχει ένα υπόλοιπο 450. Υπάρχει ένα υπόλοιπο λάθος, να πούμε κτλ. Ο άλλος δεν το δέχεται αυτό. Ότι υπάρχει λάθος. Και λέει ότι εδώ θέλει να μου φάει τζάμπα την ομάδα και έβαλε τους άλλους να με πλακώσουν. Σε έχει πλακώσει τις μηνύσεις και λέει τώρα δεν παίρνετε ομάδα με τίποτα. Ας χάσω τα λεφτά, δεν παίρνετε ομάδα με τίποτα, την πάω στην τρίγια. Άρα λοιπόν. Ναι, λέει ότι μετά που έλεγχο των ορκωτών λογιστών. Ο άλλος λέει πρέπει ένα ποσό 450 χιλιάρικα που πρέπει να αφιερωθούν από το αντίτιμο τη συμφωνία που είχαν κάνει. Άρα θα του δώσουν 150 και γεια σας. 650 ήταν όλο. Ναι, δώσε 150 και ο Ευγενίου απ' την άλλη λέει ότι αυτό το πράγμα δεν ψηφίσατε. Ναι. Άντε τώρα, εσύ βγάλε άκρη τώρα το τι γίνεται. Και ήρθες τώρα να μου φάσεις τζάμπα την ομάδα. Έγινε στο κάτσε. Ναι, ναι. Ήρθες να μου τα πάρεις σε κοψοχρονιά. 100 χιλιάρικα, 150. Ήρθες πονηρέ Αθηναία, του λέει. Ο άλλος λέει κάτσε. Εγώ έβαλα ορκωτό λογιστή. Μου φάει τον ορθωτό λογιστή. Ή ο παδί, τι λέει, θα γίνει, θα γίνει. Πάρει τις μπουνιές του Ευγενίου. Δεν πήγε με τους Γεωργιανούς. Και έγινε έτσι ιστορία. Μάλιστα. Απλά πράγματα. Το θέμα δεν είναι ότι ο Ηρακλής συνεχίζει να ταλαιπωρείται. Και ταλαιπωρείται πολύ άσχημα τώρα. Έτσι. Δηλαδή τώρα ένας τόσο μεγάλος σύλλογος. Η μια πλευρά λέει αυτό. Ναι, ναι. Η άλλη πλευρά λέει εκείνο. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Άλλαξε, λέει, κάποιοι λένε ότι άλλαξε τις απαιτήσεις του Ευγενίου, σύμφωνα με τον Μονεβασιώτη. Ο Ευγενίου λέει ότι φίλε, αυτά που έβγαλε ο ορκωτό σου δεν ισχύουν, δεν κάνουν και βγάλε άκρη τώρα. Μπορεί να με τη βρουν ποτέ την άκρη. Αλλά όλο αυτό λειτουργεί εις βάρος του συλλόγου. Ναι, εδώ τώρα χαίρονται ομάδες. Ναι, χαίρονται ομάδες. Φίλαθλοι, άλλοι ανταγωνιστές. Ανταγωνιστές και τα λοιπά. Ναι, σαφώς. Λέει, δεν βγάζουν αυτοί άκρη. Δεν βγάζουν άκρη αυτοί, ενώ αν περνούσε. Έχεις κανένα ρεμπόρτα. Ναι, αν περνούσε. Ομαλά περνούσε. Και τα βρίσκαν αυτοί. Ο Ηρακλής θα ήταν ένα από τα δύο φαβορί. Ηρακλής Λάρισα. Και οι δύο ευεργέτες θα ήταν. Και ο Ευγενίου, γιατί τους πήρε από το 0 και τους πήγε β' εθνική. Και ο άλλος που θα έπαιρνε την ομάδα επιχειρηματίας ωραίος, ναι, να την πάει πιο απάνω. Τώρα με χαλάει το έργο. Θα δούμε αν θα έχουμε εξελίξει. Έχουμε κάτι νότερο, έχεις κάτι φρέσκο, όχι. Αυτά που γνωρίζουμε άπαντες, δεν έχουμε δηλαδή σήμερα. Δεν έχει οριστεί κανένα ραντεβουδάκι ξανά. Μήπως θα βρούμε. Αφήνει να εννοηθεί ο Ευγενίου ότι τους άφησε αυτός να τον ορμήξουν και τέτοιες ιστορίες. Δηλαδή τώρα δεν βρίσκουν άκρη μεταξύ τους, είναι χειρότερο. Τώρα δηλαδή αν είχαν μια διαφωνία στα λεφτά, τώρα έχουν τώρα και σάλα. Με τον ξυλοδαρμό, ναι, είναι χειρότερα. Εντάξει, ξυλοδαρμός έφτασε σε τέτοιο σημείο, ναι, απλά. Τον χτυπήσανε πολύ. Αν τον έριξαν. Έκανε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα. Ξέρω ότι το ταξί είχε ζημιές. Αυτό έμαθα προσωπικά. Ότι το κοπάνισαν το ταξί, το πρόλαβαν. Αλλά δεν ξέρω αν πρόλαβαν να χειροδικήσουν. Το βρήκανε, χειροδικήσανε. Εντάξει, μπορεί να τον έχουμε. Τον έχει ο Γιώργος ο μεσημέρι. Φάγε γερό ξύλο, έμαθα. Μάλιστα. Το βράδυ. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Για το καλό του Ηρακλή αρχικά και μετά για τους ανθρώπους. Εγώ το καλό και το κακό δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει η είδηση. Η είδηση αυτή είναι. Αυτή είναι. Εμένα το καλό και το κακό ούτε με ενδιαφέρει. Μακριά από τον πισινό μου και ας πλακωθεί όποιος θέλει με όποιον θέλει. Περισσότερο ρεπορτάζ για τα θέματα του Ηρακλή, για αυτό το θέμα το μεσημέρι σίγουρα θα βγουν εδώ ο Μάστορας, Βασίλης, τα παιδιά τη Ελλάδα. Είναι χοντρό αυτό που αφήνει ο Ευγενίου να εννοηθεί. Ότι ο άλλος με βία προσπάθησε να πάρει την ομάδα τζάμπα. Χοντρό.
Ναι. Δηλαδή είναι χοντρό η κατηγόρια που ρίχνει. Βέβαια. Είναι χοντρό, όπως το πες. Ο άλλος σου λέει: εγώ είμαι επιχειρηματίας, οι ορκωτοί μου βρήκαν άλλο νούμερο. Άντε, βγάλε άκρηση τώρα. Τώρα εγώ ποιο να ξέρω, ποιο κάνει, ποιο δράνει. Φεύγουμε. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία με τον Ηρακλή. Ό,τι νεότερο έχουμε θα σε ενημερώσουμε. Τα ρεπορτάζ θα τα πανηγυρίζει όλη η Λάρισα τώρα. Η Λάρισα σίγουρα πανηγυρίζει. Μπορεί να πανηγυρίζουν και άλλοι. Άλλοι δεν πανηγυρίζουν. Και άλλοι τα διώκτε τη Λάρισα. Η Καβάλα. Και η Καβάλα πανηγυρίζει. Πανηγυρίζει. Και η Καβάλα πανηγυρίζει. Σου λέει Καβάλα... ένα χαρτί, ένα βαρύ χαρτί. Η Καβάλα ψόφια είναι όμω. Ε, άρα ποιο άλλο ήταν για να ανέβρε. Τρίχε, κανένα. Κανένα. Άρα η Λάρισα λέει θα βγάλω. Άμα ακούω εγώ τώρα τον Καντουρί. Πώ, ποιο. Στον Μακεδονικό, σχίζω τα πουκάτια. Ο Καντουρί είναι το Τισουντάλι, θα τα πούμε μετά. Α, τον Τισουντάλι. Όταν ακούω εγώ Καντουρί, Μακεδονικό. Δεν έχουμε άλλον. Μόνο η Λάρισα, δηλαδή πόσο είναι, λέγανε αυτό που βγήκε εδώ από τη Λάρισα τη προάλλη που κάνα δεκαήμερο. Ο Νταβέλη. Ο Νταβέλη. Πανηγυρίζει αυτό. Πανηγυρίζει. Φυκτό κι αυτό έμαθα. Καλά, εντάξει, κοίταξε, για να κάνει λεφτά, μην κοιτά εμένα, εσένα και του άλλου που νομίζει. Και εκεί ακούω, έτσι κάνεις, άμα ακούω παράπονα από υπαλλήλου για σφιχτά πράγματα και για κακή συμπεριφορά. Από τα, κατά την άλλη μεριά. Πού τα ακού πάλι, τι σε νοιάζει εσένα. Τι σε νοιάζει εσένα. Λοιπόν, κίνηση μου περιφερειακό δυνατή. Ναι. Από Παπαγεωργίου μέχρι Σικέ και εδώ πάνω κλασικά σε εμά που ο δρόμο στενεύει στα τούνελ. Κατά τα άλλα, είμαστε δηλαδή, εγώ τώρα 10 η ώρα θα μου πει περιφερειακό για Εύωσμο. Πού να πάω να πούμε. Εύωσμο θα πάω. Πάνε μέσα από την πόλη. Όχι, μόνο μέσα από την πόλη. Μια χαρά, Βολτούλα. Και άμα κυνηγούνται πάλι ο Γενή με τον άλλο. Α, να του πετύχει. Θα κάνει και live ρεπορτάζ. Α φάσει το δικό μου το αμάξι. Έλα, το κόρβο δεν το πειράζει κανένα. Έλα. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάει ο άλλο με το ταξί. Δηλαδή τι πήγε. Δηλαδή εδώ είσαι και τσιγκουνάρα. Δηλαδή δεν πα. Όχι, η ανυποψία σου. Πα με το ταξί, ρε. Θα πα με τέσσερι. Θα πας με έναν οδηγό, θα σε περιμένει ο οδηγός και θα έχεις και δύο μπράβους πίσω. Και δύο φτάνουν. Άμα είναι γομάρια, φτάνουν, δεν χρειάζεται. Δύο πίσω ο οδηγός σου και εσύ στη θέση του οδηγού. Τέσσερις ή πίσω. Τέσσερις ατήλες θέλεις. Για να τελειώνει το θέμα. Τέσσερις ατήλες θα πεις τέσσερις. Στρατό καθαρίζεις. Πού να τους βρεις τέσσερις ατήλες. Τέσσερις ατήλες και πόσο κοστίζουν. Ναι. Να τους έχεις να τους κουβαλάσεις και μαζί σου. Δεν είναι έτσι τέσσερις ατήλες. Είναι στρατό τώρα. Τώρα θα σου πω κάτι άλλο. Άμα εγώ επιχειρηματίας και έχω λεφτά, θα τον έχω μόνιμα το γορίλα δίπλα. Ξατάτε τι επιχειρηματίας είσαι. Τι, ό,τι να είμαι. Άμα όχι. Υπάρχουν επιχειρηματίες δισεκατομμυριούχοι, εκατομμυριούχοι και υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι είναι επιχειρηματίες. Τώρα πάω στο γήπεδο εγώ και θα με ορμήξουν εκεί. Κοίτα. Να σου πω κάτι τέτοιο. Τέσσερα κοπρόσκυλα με φυλάνε τώρα. Ναι, όταν όλη η ιστορία γίνεται για 50, 100, 150, δεν μιλάμε για τρελά ποσά. Να ξέρεις. Δεν μιλάμε για εκατομμύρια. Δηλαδή φαντάσου τα ντύλια που γίνονται σε άλλες χώρες. Εκεί να πάνε με 5 και 10 μπράβους και 15 όταν παίζουν τα εκατομμύρια. Τώρα μιλάμε για 100, 150 χιλιάδες. Εντάξει. Τώρα, σε αυτή την πόλη, δεν είναι τρελά τα ποσά. Σε αυτή την πόλη που ζεις. Ναι. Την παραβατική να πούμε. Καλά, όλες οι πόλεις παραβατικές είναι. Δεν υπάρχει πόλη που να μην είναι παραβατική. Καλά, εντάξει, μη δικαιολογείς. Όχι, δεν δικαιολογούμε, σου λέω τα δεδομένα. Ακόμα και πιο ωραία πόλη που την νομίζεις με τη βλέπεις με πεταλουδίτσες και λουλουδάκια έχει βρωμιά μέσα. Άστο. Καλά, πήγε στη Βουδαπέστη, εσύ την πάτησε. Ναι, αυτό σε λέω, αυτό σε λέω. Παντού υπάρχει βρωμιά. Θες να κάνεις τον εραστή. Τον εραστή, βέβαια. Πουτζου, πουτζου. Πουτζου, πουτζου. Ντίνο, φεύγουμε από τον Ηρακλή. Το τετώσαμε. Θα δούμε τα νέα, θα έχει ρεπορτάζ τα παιδιά που θα είναι εδώ. Η Τάνια Δήμου κάνει καλύτερο ρεπορτάζ από τον Κόκκινο οπωσδήποτε. Έλα, ναι. Φίλε, ένα και μισή. Τάνια. Εντάξει, αφού μετά οργανώνει τι συνεντεύξει όλε. Τώρα δηλαδή ουσιαστικά τώρα μόλις τι κάνεις. Βγήκε. Τι κάνω. Τώρα τρως το κόκκινο. Δεν τον τρώω την αλήθεια λέω. Τρως το κόκκινο. Είναι ο παδός του Ηρακλή. Και άμα τον είχα χθες στο ρεπορτάζ, ούτε που θα πήρε, με έπαιρνε χαμπάρι. Ναι. Λέω την Τάνια, θέλω να βγάλουμε, να μιλήσεις, να μιλήσουμε. Και με τον Ευγενίου και με τον. Τάκ, τάκ, η Τάνια. Και με τον. Μόνο Βασιλιά. Αφού είναι έμπειροι πολύ σε αυτά, ρε. Μέσα σε 6 λεπτά διάλειμμα του βρήκε, μίλησε, μας είπαν και οι δύο τις απόψεις τους. Τις είπαμε εμείς όπως μας τις είπαν. Εντάξει, ναι. Τάνια, αφού οργανώνει και την εκπομπή αμέσως μετά. Κάτσε, ρε φίλε, εγώ τα έχω τώρα. Πορυβόλο. Παίχτη δίπλα μου καλό. Γούστα, ρε Στάνια, Γούστα. Ανοίγει το μάτι λίγο. Βέβαια, βλέπει εδώ τα μουσα, τη φαλάκρα μου. Βλέπει εδώ ωραία παρουσία. Μια χαρά. Λοιπόν. Εγώ αυτή να την παντρέψω, ξέρεις. Την παντρέψω. Oh, στα γεράματα την παντρέψω. Τι πράγμα. Τι Γεωργία Βασιλιάδου. Τι ανακατόστρα είσαι, Θεέ μου. Τι πράγμα είσαι. Λοιπόν, δύο ειδησούλες με πολύ ενδιαφέρον. Ας την Τάνια, θα την παντρέψουμε. Την παντρέψω. Ναι. Πάμε λίγο τώρα. Είπαμε πεταλουδίτσες να είμαστε ελέφαντες. Καθόμαστε και δεν σηκωνόμαστε. Είπαμε το ξύλο που έβαγε ο. Τελειώσαμε με αυτό. Πάει το θέμα αυτό. Ο Μονεβασιώτης. Φάγαμε ένα ημίωρο. Πήγε να τη βγάλει ψηφτινά. Ναι, ναι, ναι. Δύο ειδησούλες. Δύο ειδησούλες γιατί μετά θα πρέπει να πιάσουμε. Ανά 5-6 λεπτά πάω Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό. Έχουν πολύ ζουμί σήμερα όλες οι ομάδες. Είχαμε κληρώσει, έχουμε ευρωπαϊκά μάτς, έχουμε μεταγραφές. Μεγάλες οι ομάδες. Και ο Άρης έχει πολύ πράγμα. Με Άρη θα ξεκινήσω. Και ο Άρης, ο οποίος δεν είναι μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, ναι. Καταρχάς δύο ειδησούλες. Ναι. Ο Μπρέθουαιτ
βρήκε ομάδα, υπέγραψε. Μας απασχόλησε και στον στο Ολυμπιακό. Ποιος βλάκας πρόεδρος θα τον φορτωθεί αυτόν τον. Τον φορτώθηκαν οι Βραζιλιάνοι της Γκρέμιο. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα. Εκεί μπορούσε να πάει, τους ξεγελάσει. Τους ξεγέλασε. Ωραία, καλά. Πάει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στο Γκρέμιο του Πόρτο Αλέγκρε. Απατεώνας ποδοσφαιριστής. Απατεώνας. Ναι. Λες δεν θα πιάσει. Εγώ θα τον παρακολουθώ φέτος. Ποιος, ο Bear the Way. Bear the Way. Ξέρεις τι θα κάνει. Είχες δίκιο 100%. Ήταν Bear the Way τελικά. Ήταν Bear the Way. Και πάρε τώρα και την είδηση, ναι, η οποία επηρεάζει και τις ελληνικές ομάδες. Ναι. Ο Γιαννούλης στην Augsburg. Α, τα βρήκανε. Στην Augsburg. Γιατί οι Γερμανοί χθες το βράδυ. Άμα έπεφτε, του βάγανε ένα συμβόλαιο. Ναι. Άμα πέσει η ομάδα, άμα πέσει, χάνει κάποια λεφτά. Σιγά μην πέσει η Augsburg. Τόσα χρόνια λέει δεν... εκεί δεν υπέγραφε ο Γιαννούλης, ναι, γιατί είχε μια ρήτρα τέτοια. Ναι, 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 ναι. Σου λέει, άμα με πα στο ράδιο 10 τα 100 κάτω, δεν θα σε πληρώσω. Ναι, εντάξει. Αυτό του είπε. Ναι. Άμα είναι κότα. Άμα είναι κότα. Δεν πάει. Δεν πάει. Δεν πάει. Λοιπόν, οι Γερμανοί λένε ότι χθες πέρασε εργοματρικά το βράδυ. Σήμερα θα έχουμε τα καθέκαστα. Άρα, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός που κεγόντουσαν για Γιαννούλη και ΠΑΟΚ σε δεύτερο λόγο. Δεν κεγόταν. Δεν κεγόταν. Μια χαρά είναι ο ΠΑΟΚ. Α, πάει δύο χρόνια ο Γιαννούλη συνάδελφο και α έρθει να τελειώσει καριέρα. Θα το φέρει γέρο εδώ, Τι γέρο, 30 χρονών το φέρω. Πόσο είναι τώρα. 28. 28, θα το φέρει 30. Δεν σε χαλάει. Ξέρω ανάλογα πώ θα είναι. Πολύ είναι 38 χρονών, στεγνό, εσωμάγουλο. Δεν έχει καταλάβει ότι ο Γιαννούλη είναι ένα λευκό Λίνο. Ίδια κοψιά, ψηλός, λιγνός σαν τον Άγιο Βανούρη, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Ποιο παιχταράς ήταν ο Λίνο. Εντάξει, απλά θέλω να σου πω ότι είναι ίδιο καλούπι. Ποιο παιχταράς ήταν ο Λίνο. Άρα, Bear the Way, ίδιο καλούπι όμως, το ξέρεις. Bear the Way στην Γκρέμιο, Γιαννούλης 95% Augsburg, εκτός αν αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή. Και επιστρέφουμε με κληρώσεις, αντιπάλους, ευρωπαϊκά μάτς και μεταγραφές. Πάντως στην τρίγλια του χρόνου μπορεί να βλέπουμε Ηρακλή. Λες, να πάει εκεί. Έτσι το να το πάει εκεί. Λοιπόν, το καλοκαίρι πάντως εμείς θέλουμε απλά πράγματα, αλλά πολλά. Πολλά μπάνια, πολλές βόλτες, πολύ φαγητό από το μπουφέ του Λατεράς, φίλες και φίλοι, στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εδώ η γευστική απόλαυση φτάνει σε άλλο επίπεδο με αυθεντικές συνταγές, λαχταριστά εδέσματα, δροσερές σαλάτες και γλυκές εκπλήξεις για το φινάλε. Κάθε γεύμα είναι μια πλούσια εμπειρία γεύσεων και μπορείτε να την απολαύσετε απεριόριστα. Επιστρέφουμε με Πελίστρι, με τη Σουντάλη, με Ποντένσε, με Ιωαννίδη. Με κληρώσεις Μάλμε, Άγιαξ και δεν συμμαζεύεται. Κύριε Λελίδη, λόγος σε σένα, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημιωράκι. Το Summer Metropolis 95,5, φίλες και φίλοι, ξεκινάει. Βάζει τα καλοκαινά του και διοργανώνει τους πιο δροσερούς διαγωνισμούς για τους ακροατές του μαζί με τους αγαπημένους του παραγωγούς σε ιστιοπλοϊκό σκάφος. Ετοιμαστείτε λοιπόν να σαλπάρουμε σε ένα από τα σκάφη της Stellar Cruises. Ακολουθείτε στο Instagram του Metropolis 95,5 τη διαδικασία του διαγωνισμού και πείτε ότι ήμουν και εγώ στο σκάφος. Ελάτε να διασκεδάσουμε, να κάνουμε πολύ αθλητικό κουσκούς και σουσού εμπλό. Ξεκινάμε 7 Ιουλίου, έγινε το πρώτο. Το δεύτερο έγινε 17 που ήμουν εγώ με τα παλικαράκια, περάσαμε τέλεια. Ακολουθούν άλλα δύο, έτσι μέχρι τις 10 Αυγούστου. Στο επόμενο νομίζω θα είναι ο Βαραγιάννης. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Βαραγιάννης δεν έχει άδεια. Θα έχει γυρίσει τότε. Α, θα πάει Βαραγιάννης. Θα πάει, αυτό έμαθα. Μείνετε συντονισμένοι. Πάντα με την υποστήριξη της Stellar Cruises. Για απευθείας κρατήσεις επισκεφτείτε stellarcruises.gr ή καλέστε στο 6979-669-698 με την υποστήριξη του Metropolis 95,5. Λοιπόν, καλημεράρες παντού, good morning παντού. Ξεκινήσαμε με Ηρακλή, τα άσχημα που έγιναν χθες και δεν είχαμε λύση. Τι πήγαμε... άσχημα, γίνονται αυτά. Ναι, αλλά είναι άσχημα περιστατικά. Δηλαδή, ξύλο, χαλάνε συμφωνίες. Δεν είναι ευχάριστα. Έχει, είναι μια ζωντανή. Ναι, 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 ναι. Οργανισμός. Πήγαμε στον... Το λάθος του Ευγενίου είναι ότι δεν πήρε γορίλες μαζί. Μην το ξαναπιάσουμε. Κουράζουμε στον κόσμο δεν που θέλει να ακούσει πάρα πολλά σε σήμερα. Σε μια τέτοια ιστορία μόνος. Δεν πας. Γιαννούλη, ο οποίος καταλήγει Augsburg εν τέλει, πήρε την απόφαση. Καλύτερα το παιδί στη Γερμανία. Αλφα-εθνική δεν είναι. Ναι. Και Bear the Way που πάει εν τέλει στην Γκρέμιο. Δικαιωθήκαμε με τον Bear the Way. Εσύ δικαιώθηκες. Δικαιωθήκαμε εσύ, γιατί. Εσύ δικαιώθηκες. Τον είδαμε, τα καλά σου όλα θα στα πιστώνω κατευθείαν. Εσύ από την αρχή είπες ότι αυτός είναι μπερδεμένος, είναι πολύ πλούσιος αυτός, είναι πολύ πλούσια γυναίκα του, δεν ξέρει τι. Αυτά είναι μηνύματα σε επιχειρηματίες μας ακούν, τι θα προσλαμβάνουν. Λοιπόν, ναι. Ποια ομάδα θες να πιάσουμε, γιατί χθες είχαμε κληρώσεις.
Είχαμε μεταγραφικά πολλά. Είχαμε, έχουμε παιχνίδια. Ποια ομάδα θες? Να πάμε σε αυτή που δεν βιάζεται. Στον Ολυμπιακό. Ναι, που δεν βιάζεται. Την περάσουμε έτσι. Ωραία. Μια μικρή. Είχε όμως μια μεγάλη είδηση χθες αυτή που δεν βιάζεται. Γι' αυτό. Ολυμπιακός. Ναι. LKB. Ο LKB μένει. Τεράστια ανανέωση. Ναι. Η κορυφαία για μένα. Να μην κλαίω Μαρινάκης, ναι, που θα πληρώσει παραπάνω. Ναι. Έτσι είναι οι κατακτήσεις. Ανεβάζουν τα budget των ποδοσφαιριστών. Σωστό. Είναι... Θα ήταν ευλογία για το Μαρινάκη, ναι, πάνω σε αυτό το κομμάτι να πουλάγε παίχτη. Δηλαδή. Έρχεται. Δεν είχε να πουλήσει. Αυτό το. Η καλή του που κάνει διαφορά ήταν δανεική. Άκου τώρα, μπράβο. Ο Μαρινάκης λογιστικά κλαίει. Ναι, λογιστικά. Γιατί κλαίει. Κλαίει το λογιστήριο. Σαρόπουλος, γιατί... θα υπολογίζει αυτά τώρα. Βέβαια, κομμουνιστής είναι ο Σαρόπουλος. Μέχρι το τελευταίο ευρώ. Καλά, Σαρόπουλος. Εμένα με έμαθε, ας είναι 35. Ας είναι 36 ο Σαρόπουλος. Σαρόπουλος σε τέτοια θέματα είναι διδάκτορ. Όταν πάω εγώ να κάνω. Όταν πάω να κάνω εγώ συμφωνία, ναι, πρώτα πάω στο Σαρόπουλο. Μπράβο. Και σε αφήνω, άμα έχω αριστερό. Ναι. Άμα πάω σε δεξιό, θα με καταστρέψει. Το ο Βλάκα ο δεξιό. Σαρόπουλο, θα... τον βάζουμε μπροστά με τον Ζακ. Καθαρίζει σαν οδοστρωτήρα στου παντιπέρα. Οι κομμουνιστέ είναι οι καλύτεροι διαπραγματευτέ. Άρα, λέμε, λοιπόν, λέμε τώρα. Λέμε ότι ο Ελκαμπή κλαίει ο Μαρινάκης. Το λογιστήριο. Γιατί ενώ κάνει μια μεγάλη επιτυχία, κοιτάζει το ρόστερ του. Δεν έχει να πουλήσει αντί για 5, ξέρω εγώ, 8 τα εκατομμύρια λόγω του κόφρε. Θέλει όμω. Τα 5 να γίνουν 8 για να κρατήσει παίκτες. Ή άμα θέλει να πάρει παίκτες καλούς, θα πει ο παίκτης ο καλός: πάω στην ομάδα του Κόφενες. Αντί να πάρω 1,5 λέμε, ζητάω 1,800. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, LKB παίρνει 2,3 καθαρά. Και μπορεί να μην σου και. Μπορεί ο LKB του χρόνου να μην σε παίξει μπαλάρα. Αυτό το πρωτάθλημα που έκανε φέτος ήταν εξωγήινο. Μπορεί να μην σε παίξει και την μπαλάρα. Δεν έχει ξανακάνει ποτέ ο LKB. Έφτασε 31 ετών. Στον τελικό που κοροϊδεύανε. Ο Ραπτόπουλος και τα λοιπά. Τα γατάκια. Εγώ 90 λεπτά ο LKB, 110 λεπτά ο LKB, δεν ακούμπησε την μπάλα. Ναι, αλλά αυτούς τους παίκτες, φίλε, είπαμε τους κατά. Δεν ακούμπησε την μπάλα. Γιατί έχουν το απρόβλεπτο, ανά πάση μη μπορεί να σου κάνουν μία κίνηση. Λοιπόν, μου λέει ο, ο Μητρόπουλος, ναι, μπορεί να τους υποστούμε, λέει αυτούς. Ναι. Έτσι ήταν, λέει ο Αλεξανδρής, μου λέει. Μπράβο. Μπορεί να περπάταγε 80 λεπτά. Άγγελμα, ένα άγγελμα. Και να έκανε ένα ανάποδο ψαλίδι, να σου πέρνει το μάτς. Το περιμένεις αυτόν. 2,3 λεπτά. Όσο γερνάς, μαθαίνεις. Εννοείται και μπορείς να μάθεις από οποιονδήποτε. Μαθαίνεις. Εγώ ξέρω από ποιον μαθαίνω τελευταία. Για από τον Αχιλέα. Το γιο μου. Ξέρεις τι λέει και τι κάνει καινούργια γενιά. Τους έχω εκεί, μιλάνε μεταξύ τους οι φίλοι, ιστορίες. Ξέρεις τι πώς θα τι με τρομάζει εμένα, ναι, στη ζωή. Για αυτή τη στιγμή. Και είμαι και λίγο πιο μαζεμένος. Ναι. Μην είμαι τόσο χύμα. Τι με τρομάζει. Βγαίνω έξω, πάω στο εστιατόριο. Παράδειγμα, χθες. Ναι. Παίρνω το μούχαλι. Θέλω ψάρι. Λούκι λουκ. Με τα πόδια. Μάχθει ένα παιδί 10 ετών. 10. Και να σου πει κάτι που εσύ δεν το έχεις κάνει υπόψη. Και να σου πει, αλλά βγούμε μια φωτογραφία. Ναι. Και λες, αυτό το παιδί εμένα, πού με ξέρει. YouTube. Είναι αυτή η σημείο συνδετικός κρίκος. Φίλε, είναι απίστευτο. Το παλιό που χρησιμοποιούμε στο YouTube. 9 χρονών παιδί. Ναι, νέα, εμείς μεγαλώσαμε με το κομπιούτερ και την τηλεόραση. Χρειάζεται τη μεγάλωση. Η νέα γενιά μεγαλώνει με τα YouTube. Έχουν βγει εκατοντάδες. Μπαίνω στην Αθήνα σε πλατεία, ναι, και έρχονται παιδάκια. Θα σε δουν, ναι. Μπαίνω στο καφενείο που YouTube, είναι. Άκου να δεις. Μπαίνω 60 ετών που στο καφενείο, δεν με ξέρει κανένας. Ναι. Στο καφενείο. Γιατί, σ' ακούνε. Άμα μιλήσεις, θα σε βρουν. Θα όχι, σε βρουν. Και όταν πάω Αθήνα για να μην με ζαλίζουν, πάω στο καφενείο. Ναι. Δεν με ξέρουν. Είναι άμα πάω στην, το YouTube, το άμα πάω στην πλατεία, άμα πάω στην καφετέρια, θα με ορμήξουν. Ισχύει. Στο καφενείο ο γέρος δεν με ξέρει. Και πάω στο καφενείο. Είναι τρομακτικό αυτό. Σου είπα, το YouTube είναι, μεγαλώνει παράλληλα μαζί με τα παιδιά μας. Δεν ξέρω τι θα βγει, μπορεί και το TikTok. Τα οποία εσύ τα έχεις δουλέψει εδώ και χρόνια πολύ καλά. Ένας πουλμαντζής, ναι, κάτω από τη Βιωτία, μου λέει, μάγκα, σε απολαμβάνω TikTok. Μπράβο, αυτό σου λέω. Πού δουλεύεις, μου λέει, τι δουλειά κάνεις. Τι είναι, πουλμαντζής. Όχι ρε, αυτός ρωτάει εμένα. Α, δεν ξέρει. Ναι. Τι δουλειά κάνεις, λέει. Λέω, δηλαδή πούμε TikTok. Όταν κατεβήκαμε στην Αθήνα, λέω, με τον Γρηγόρη, ναι, εκεί που περπατάμε, έρχονται και με σαματάνε τρία πιτσιρίκια. Ξέρεις μου, εγώ τα βιντεάκια TikTok, στο TikTok τα κάνουμε τον Αχιλέα. Ω, Daddy Cool. Όχι, Daddy Cool, επειδή εκεί ο Αχιλέας με φωνάζεται. Daddy Cool, πού είναι ο Αχιλέας. Ούτε Μπετσό, ξέρει, ούτε Μετρόπολη, ξέρει τίποτα, δεν ξέρει. Daddy Cool. Είπαμε τα social. Βέβαια, τα social έχουν δυναμώσει πολύ. Λοιπόν, LKB. Τέλος, 2,3 με τα μπόνους τα οποία είναι πολύ εφικτά από ό,τι έμαθα. Έβαλε και όρους αυτός. Ναι, πόσα γκολ θα βάλω, πρωτάθλημα. Μπορεί να φτάσει 2,700. Δηλαδή, αν πάρει, λέμε, το πρωτάθλημα Ολυμπιακό. Πρωτάθλημα και βάλει όσα γκολ. Παίρνει, ας πούμε, μπόνους. 2,700 ήταν και η πρόταση από τους Άραβες. Άρα, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά με τα μπόνους την έφτασε. Εγώ και με πιο λίγα θα καθόμουν στον Ολυμπιακό. Εντάξει. Ας πούμε, τον Άραβα έλεγα ευχαριστώ, αλλά
και με πιο λίγα να κάτσω στην Ελλάδα. Τι να πάω, βέβαια, κάνω. Βέβαια, ο πιο σημαντικός ρόλος που μένει, γι' αυτό σας λέω, όταν έχεις οδηγό, καθοδηγητή, είναι ο Μεντιλίμπαν. Αυτός τον έψε, αυτός τον πομπάρεψε, αυτός τον έφτιαξε και γι' αυτό να μένει. Τον Ποντένσε τον κράτησε. Ποντένσε, πάμε, είχαμε εξέλιξη. Πεχτάρα ο Ποντένσε. Ναι, πεχτάρα. Πεχτάρα είναι. Εάν καταφέρει να κρατήσει και τον Ποντένσε, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά κρατάει τους δύο καλύτερους. Ο τρίτος ήταν ο Κάρμο, ο τέταρτος ήταν ο Φορτούνης. Ναι. Τους δύο τους έχασε. Γεια σας. Με Κάρμο, τον Κάρμο δεν κλαίω. Αν, είμαι, Ολυμπια... κλαίω λίγο, κλαίω αν είμαι Ολυμπιακός για τον Κάρμο δεν κλαίω. Επίσης, αν είμαι επιχειρηματικό το μυαλό μου, δεν θα κλάψω και για τον Φορτούνη. Γιατί ναι. θα εικάσω. Έδωσαν πολλά όμως πέρσι. Άκουμε. Ο ένας έδωσε 20 γκολ 10 ασίστ. Ναι, ναι, και ο Κάρμο έδωσε κάτι θα εικάσω, ναι. θα εικάσω. Ότι τέτοιο πράγμα ο Φορτούνης δεν θα μου ξανακάνει. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τον Ποντένσε. Όπως με τον Κουρμπέλη τους είπα, άστε τον, πουλήστε τον, δεν πρόκειται να ξανακάνει. Ελεύθερος. Τέτοιο, ναι. Ελεύθερος. Ναι. Τον έπαιρνε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ποιο να. Εγώ θα τον έπαιρνα στον Άρη. Ποιο να. Τον Κουρμπέλη. Τον Κουρμπέλη. Είναι τα μάμ για Άρη ο Κουρμπέλης. Τον Κουρμπέλη. Πλέον. Τον Κουρμπέλη με τον ο Κουρμπέλης. Ναι. Έκανε το 150% που έχασε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Τέντωσε. Μετά τη δεύτερη χρονιά που πήγε ήταν διαλυμένος βιολογικά. Τώρα θα επανέλθει. Τώρα θα επανέλθει. Και τώρα θα επανέλθει, θα είναι μέτριος πάλι. Ναι, για τον Άρη που είναι μεσαία ομάδα ναι. είναι πολύ καλή περίπτωση. Για τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Ούτε στο Άρη... Ρώσε τους να είναι. Όχι. Αλλαγή. Δεύτερη Άρη, αλλαγή. Στον Άρη που είναι μεσαία ομάδα. Δεν μεσαία. Κάτσε ρε φίλε, μεσαία είναι άμα είσαι 8ος. Μεγάλες ομάδες τέσσερις. Μεσαία ο Άρης. Όχι. Μικρομεσαίοι άλλοι. Αυτή είναι για μένα η τοποθέτηση. Ωραία, λοιπόν. Πάμε λίγο Ποντένσε, ο οποίος χθες έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Που δείχνει ότι ο άνθρωπος θέλει πολύ να μείνει στο Ολυμπιακό. Εάν καταφέρει κάτι. Ο Σισέπο έχει το ισχύο του. Θα πάμε, θα πάμε ναι. σε λίγο στον Άρη. Θα πάμε. Καλώς για τον Άρη, κουτσό. Έχουμε μεταγραφές ναι. στον Άρη. Απλά να τελειώσουμε Ποντένσε. Γιατί με γκρινιάζουν, λέει κούλ, μα πάτε από το ένα στο άλλο και ζεύμα. Λοιπόν, Ποντένσε. Αν τον κρατήσουν, είναι μεγάλη μεταγραφή. Χθες το βράδυ ο Ποντένσε είπε στον προπονητή του. Μπορεί κάνει γκολ μόνο του με ατομική ενέργεια. Δεν το συζητάμε. Είπε στον προπονητή του ότι εγώ θέλω να πάω στον Ολυμπιακό. Μη με παίρνετε στο τουρ που θα πάτε σε Αμερική. Είναι μεγάλο αυτό. Είναι γουστάρι κάτω. Αφού είναι Θεός. Ο γουστάρι στο λιμάνι, γουστάρι. Γουστάρι, λιμάνι είναι Θεός, αλλά το θέμα είναι ότι οι Wolves σου λέει μαγκά. Οκ, θες εσύ να πας. Πες στον Ολυμπιακό να μας δώσει 10-12 εκατομμύρια. Όχι 5 και 6 που λέγατε εσείς. Εγώ όταν σ' αγόρασα από τον Ολυμπιακό, λέει οι Wolves, έδωσα 20. Άσε με ένα χρόνο δανεικό, θα λέγα. Δεν έχει, άμα το αφήσει δανεικό μετά με είναι ελεύθερο. Τώρα οι Wolves πρέπει να πάρει λεφτάκια αυτήν. Τότε είναι δύσκολα. Αυτό σου λέω, θα πρέπει και ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός 5 και 6 και 10 και 8. Γιατί να μην μπορεί 5 δεν και 6 κόβερε πήρε. Είναι ο Μίλους Europa League ήδη. Πρόσεξε, ο Ολυμπιακός είναι ήδη Europa League. Ο Μίλους που ξεσημαίνει αυτό. Ξεσημαίνει. 12 με 15 θα πρέπει να βρει. Θα πρέπει να βρει με λιγότερα λεφτά έναν ανάλογο Ποντένσε. Εκεί θα είναι η μαγιά των, του Κοβάσεβιτς. Η μαγιά θα είναι να τον πάρει τον Ποντένσε, να βρει έναν τρόπο να ρίξει λίγο τις απαιτήσεις. Μπορεί το λογιστήριό του να μην το αντέχει. Να μην το αντέχει. Μπορεί. Εντάξει. Μπορεί να μην το αντέχει. Λοιπόν, φεύγουμε από Ολυμπιακό. Αυτά ναι. είναι τα πιο σημαντικά. Για Ποντένσε θα έκλαιγα κι εγώ αν μου φεύγε. Βέβαια, αλλά απώλεια. Θα έλεγα, ορίστε κύριε, σας πληρώνω, βρείτε μου έναν ανάλογο με τα μισά λεφτά. Μπορείτε. Κάρμο μπορείτε. Δεν κλαις. Και το λέω αυτό γιατί. Το μόνο που δεν κλαίω είναι τον Κάρμο. Ναι, είναι πολύ ακριβώς. Αλλά ο Κάρμο έδειξε πέρσι σαν στόπερ μετά που βρήκε ρυθμό ότι ήταν ο καλύτερος στόπερ του πρωταθλήματος. Ο Κάρμο είναι σαν τα BMW. Δηλαδή. Δηλαδή καλό είναι, αλλά όχι τόσο για το για το τα λεφτά που λες. Δηλαδή με 30 χιλιάρικα εγώ. Εγώ πιστεύω να πάρω, ότι ο Κάρμο θα πάει σε πολύ μεγάλη με 30 χιλιάρικα 140 άλογα ναι. πληρώνω πολλά. Ναι. Κατάλαβες, αυτό θέλω να σου πω. Αλλά σου δίνει ασφάλεια, σου δίνει εγγύηση, σου δίνει καλή οδηγική τρίχες συμπεριφορά, μου δίνει, σου δίνει τα παίρνω για τα άλογα. Βάζεις κομμενάκια, πουλάς πρόλογο. 30 χιλιάρικα ευρώ να πάρω 140 άλογα δεν τα δίνω. Πάντως. Τι θα κάνουμε τώρα. Εγώ λέω, κάνω μια πρόβληση. Σου μιλάω. Ναι. Εγώ λέω ότι ο Κάρμο θα καταλήξει κάποια στιγμή σε μεγάλη ομάδα. Ναι. Όχι ότι δεν είναι τώρα στην Πόρτο. Δεν αμφιβάλλω. Ναι, okay. Απλά έχει τα προσόντα δηλαδή. Δεν αμφιβάλλω. Ναι. Αφού έχω team, βρίσκω Κάρμο με πιο λίγα λεφτά. Αφού έχω team, βρίσκω Ποντένσε με πιο λίγα. Αλλιώς μην με πληρώνετε. Άμα είναι, γιατί κάνεις δουλειά. Με λίγα λεφτά, να έχω μεγάλο αποτέλεσμα. Τέλος και ο Ολυμπιακός. Πάμε. Αυτά είναι τα δύο θέματα. Συνεχίζει την προετοιμασία του. Πήγε και ο Πιρόλα. Ο Τσικίνιο νέους ρόλους. Πού πάμε, αφήνουμε Ολυμπιακό. Αυτός ο Πέτρος Παπάς. Σ' αρέσει. Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μοιάζει κομμουνιστής από 300 χιλιόμετρα μακριά. Διορισμένος από 18 ετών. Μοιάζει. Κάτσε να δεις τον συνομιλητή του τώρα που είναι ο ίδιος ο Βούκοτιτς. Ο προπονητής αριστερά. Έχουμε εξέλιξη στο ρεπορτάζ του Ηρακλή πριν από ένα λεπτό. Με τον Ευγενείο να κάνει δηλώσεις και να λέει δεν θα γίνω θύμα επικοινωνιακών μηχανισμών ή τυχόν έμεσων εκβιασμών. Δεν τη δίνει, είναι μουλάρι αυτό. Αυτά δηλώνει ο Ευγενείου τώρα. Ο Ευγενείου τώρα που έφαγε το ξύλο είναι μουλάρι. Δεν είναι τυχαίος επιχειρηματίας. Καλά, ναι, του πεταματού. Δηλαδή έχει εγωισμό. Μια χαρά, τους μίλους εκεί, μια χαρά. Θα τους διαλύσει τώρα.
Θα τους διαλύσει. Άκουμε τους που σου λέω. Και θα τους κυνηγήσει, λέει, να τους βάλει και φυλακή. Γιατί λέει και τις κάμερες και τα λοιπά. Τρέχει και με αυτά τώρα. Έμπλεξε. Έμπλεξε, λέει κάτι για 130 χιλιάρικα σε 18 μήνες. Αν είναι τώρα, σπάντων, λέει τη δική του πλευρά. Αλλά μπαίνετε ρεπορτάζ Μέτρο Σπορ τώρα. Δεν θα γίνω θύμα επικοινωνιακών μηχανισμών ή τυχόν έμεσων εκβιασμών. Φεύγουμε από Ολυμπιακό. Πού πάμε? Διάλεξε ομάδα. Έχουμε τη μεγάλη Παοκάρα, την πάρουμε μετά. Πάμε Παναθηναϊκό. Πολλά η μεγάλη Παοκάρα. Και ο Παναθηναϊκός έχει. Πάμε Παναθηναϊκό. Πάμε Παναθηναϊκό. Καταρχάς ο Παναθηναϊκός είναι άτυχος σκληρός. Και τι είναι άτυχος? Α παίξει τα ρέστα του με τον Άγιαξ. Και στο φινάλε. Άγιαξ σου βάλε. Α πει στου ομίλου του κόβερ να μα δώσει και κάνα μπόντο. Σωστό και αυτό. Έτσι λέω εγώ. Σωστό και αυτό. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Α μπει στο κόβερ. Να περάσει τώρα την Πότεφ η οποία είναι επικίνδυνη. Α περάσει την Πότεφ πρώτα. Μετά ας παίξει τον Άγιαξ του τελευταίου. Αν αποκλειστεί, ένα μάτς του είναι και μπήκε κόμπερ. Βλέπουμε μετά. Okay, δεν ήταν πάντω εύκολη κλήρωση. Αν αποκλειστεί από τον Άγιαξ, μετά θα παίξει με τη Ζρίνσκι που είναι στα κυβικά του. Κοίταξε. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα κάνει με τον Φώτη Ιωαννίδη. Φώτη Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδη, δεν... οι δικέ μου πηγέ λένε ότι θα φύγει ο Ιωαννίδη. Ναι. Είτε θα πάει Μπολόνια, είτε θα πάει Sporting. Χθες το βράδυ Sporting έλεγε ότι τελειώνει του Ιωαννίδη. Να τον δώσετε, ναι. Να τον σταυρώσετε, ναι. Να τον φάει 5 μήνες στη μάπα οι άλλοι, ναι. Μέχρι να φτιαχτεί ο Ιωαννίδη σε μισή χρονιά να περάσει. Η Sporting παίρνει καμιά 80 από το Γιόκερες. Ναι, και δεν είναι τίποτα και... να δώσει 23 εκατομμύρια. Οπότε αυτό πρέπει στο μάτς με τον Άγιαξ. Πρέπει, αν, θέλει, αν το βλέπει σωστά. Να τον μοστάρει εκεί, ε. Πρέπει να έχει εκεί αυτό να είναι. Αφού είναι τραυματίας. Τώρα δεν θα παίξει με την Πότεφ, δεν δηλώθηκε. Δεν μπορεί ο Ιωαννίδης. Ναι. Ο Ιωαννίδης έχει θέματα, δεν τα λένε. Δεν τα είναι κότες. Δεν είναι κότες. Και τον νόμο τον έχει και τα άλλα τα βιολογικά. Τα έχω μάθει εγώ. Τα μάθεις καθόλου. Βέβαια. Τι λόλα την κοτσάκι. Και πώς θα πας χωρίς Γουίγκερ να παίξει τον Άγιαξ? Λοιπόν, πώς. Και πάμε τώρα σε αυτό το θέμα. Ρεπορτάζ. Εάν είναι να πάω χωρίς. Ναι. Εγώ προπονητής. Λέω. Παίζω με τον Άγιαξ. Έχει Βέρμπιτς, Λιμνιό. Περίμενε, έχει τρεις θέσεις. Ματσίνι. Ναι. Έχεις αυτούς. Άμα παίξουμε επανομή Παναθηναϊκός φιλικό στην επανομή με τον Ματσίνι και τον Λιμνιό, ισοπαλία θα έρθουμε. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός. Ισοπαλία θα έρθουμε. Ναι, του μπάνιασε, ναι. Πίσω με Ίγκαρσον και Μαξίμοβιτ. Σαράφι στο μάτσο. Του μπάνιασε στα στόπερ, του μπάνιασε στα χαφ. Αλλά στις πτέρυγες που έχασε Μπερνάρ. Και τον Παλάσιος, εγώ σου λέω. Πώς ήταν, ήταν σε δουλειά. Ο Παλάσιος, μια χαρά ήταν. Μια χαρά. Απλά στο τέλος. Είχανε παρεξηγηθεί, ναι. Φεύγει, ναι. Άκου, δηλαδή έχασε δύο winger παιχταράδες και δεν πήρε ούτε έναν. Τι κάνω εγώ προπονητής. Ναι. Τι κάνω εγώ προπονητής. Αναπροσαρμόζω το σύστημά μου στα μάτς με τον Άγιαξ. Καλή ώρα να περάσει την, αυτή την ομάδα. Λογικά θα την περάσει την Πότεφ. Παρότι είναι επικίνδυνη. Εάν μείνω Ματσίνι και αυτό και πώς το λένε Λιμιό, κάνω το εξής. Δεν νομίζω Ματσίνι Λιμιό. Θα παίξω 3-5-2. Οκ, okay, με full back half, ποιον, τον Μπλαντένου από τη μία. Θα βάλω τον Καμπούρη δεξιά. Τον αριστερά. Και τον Βαγιανίδη αριστερά. Ο Βαγιανίδης, ο Νίκο. Τον θέλει Ποταφόκο. Ο Βαγιανίδης, αν ήμουν μάνατζερ μπαμπά, θα του έλεγα, παιδί μου, όπως είπα του Τζόλι τον αδελφό, ναι. Πάτε σε μια ομάδα που παίζει το 3-5-2 να βγαίνει δεύτερο φόρ να σαρώσει. Ο Βαγιανίδης. Για τον Τζόλι. Για τον Τζόλι. Τώρα λες για τον Βαγιανίδη. Τώρα λέω τον Βαγιανίδη. Ναι. Βαγιανίδη. Είσαι γεννημένος για 3-5-2 να παίρνεις όλη την πλευρά. Να έχεις τρία στόπερ. Βαγιανίδης, σε πόσα λεφτά παίρνεις στο Παναθηναϊκό? Λίγα. 180 χιλιάρικα. Τίποτα δεν παίρνει, ναι. Το παιδί. Και τώρα έρχεται αυτή η Βραζιλιάνη που τα του λέει δώστα. Και του λέει 1,5 θα πάρεις. Θα πάω στη Βραζιλία. Έχει τρελαθεί. Εμένα τώρα με πει στη Βραζιλία να πάω. Πόσα παίρνεις εδώ, 5, θα πάρεις 35 εκεί. Έφυγα. Αυτή είναι η διαφορά. Έφυγες. Τους έσωσα όλους. Και Βραζιλιάνικα από μικρό παιδί. Βρε, θα σώσω όλους τους δικούς μου, ρε πλάκα. Ναι, βέβαια. Θα τους σώσω. Θα τους σώσω. Ναι, κάτσε μην πλέξεις εκεί σε κανένα μαζόνιο, τίποτα βόες, τίποτα κροταλίες. Α, εμένα τα ζώα καλά με πάνε. Σε πάνε καλά τα ζώα. Λοιπόν. Τώρα εμένα τι μου κάνει εντύπωση ο Παναθηναϊκός. Με τις γάτες μιλάω. Εγώ χθες έπαιζα με το γάτο μου πολύ ώρα. Μου όχι, με τα ξένα τα γάτια. Κάτι γρατσουνιές μου ρίξε το τέλος, γιατί πέσαμε. Ξέρεις ότι το φαγητό μου στο εστιατόριο το μοιράζομαι με ζώα. Το ξέρω. Το ξέρω, αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο υγιεινό που τους αφήνεις. Γιατί αυτά έχουν επιπέρια, αλάτια. Όχι, όχι. Τηγανιτά, ιστορίες. Μαγειρεύονται. Άμα έχει να φάει γάτα δύο μέρες, θα την πειράξει. Αν έχει λίγο αλάτι το αυτό. Δεν κάνουμε σωστό. Του δίνω και νεράκι. Νεράκι, καλά κάνεις. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός επομένως τυχαίνει Άγιαξ. Δύσκολη κλήρωση. 3-5-2. 3-5-2 με Μλαντένοβιτς και Βαγιανίδη. Έτσι, άμα χρειαστεί, πέταξε το Λιμιό από fullback half. Μια χαρά θα το πάρει. Βάτο να δε. Όχι, όχι. Το Λιμιό. Ναι, αφού γυρίζει, μαρκάρει κιόλα. Ποιο θα παίξει center for? Ο Σποράς. Ναι, μπορεί και ο Γερεμέγεφ. Αυτού έχει πάντα. Θα βάλω το Γερεμέγεφ, ναι. Και το Σπόραν, δύο φορ.
3-5-2 με αυτούς. 3-5-2 με αυτούς. Γεμίζει τα χαφ με Μαξίμοβιτς. Τρία χαφ Μαξίμοβιτς, Τσέριν και τον άλλο τον καλό πέσονα. Μαξίμοβιτς, Τσέριν και Αράο. Και Αράο. Μπορεί να βάλω και τον Μπακασέτα τρίτο δεύτερο φόρ. Α, μπορεί να βάλει και τον Μπακασέτα. Μπράβο, Μπακασέτα δεν μπορεί να πετάξω τον Μπακασέτα με τον. Μην τρέξει, εσύ μόνο σούτερ όταν έρθει μπάλα εκεί. Ναι. Μην τρέξει. Τίποτα, θα μην. Τρέχει ο Αράο με τον Μπακασέτα. Θα τρέχει ο Βαγιανίδη, ο άλλο ο Καμπούρη και τρία χαφ. Θα τρέχουν ο Καμπούρη. Καλή σκέψη. Αυτό θα παίξω. Για το μάτς με τον Άγιαξ. Με τον Άγιαξ, δύο μάτς. Θα παίξω τα ρέστα μου. Άμα παίξω 4-3-3, θα με γκρίνια πάντως ο Παναθηναϊκό, γενικότερα από τον κόσμο. Ναι. Τώρα, ακούγεται πολύ δυνατά το όνομα του Πελίστρη. Ο Πελίστρης ποιος είναι? Είναι ένας Ουρουγανός, ο οποίος ανήκει ακόμα στη Manchester United. Μπαίνω να δω Πελίστρη, 22 χρονών. Τι Πελίστρη είναι αυτό? Αυτός μοιάζει με. Αυτός ο Πελίστρη μοιάζει με Αλβανό εργάτη που θα σου φτιάξει τη στέγη. Εγώ τι Πελίστρη? Εγώ δεν θα τον έπαιρνα. Άκου Πελίστρη. Ούτε για πλάκα θα τον έπαιρνα. Στο ΠΑΟΚ. Ναι. Ούτε για πλάκα. Τι Πελίστρη. Άμα τρώτε πρόλογο από τα χρηματιστηριακή αξία, αυτός μου θυμίζει Κουαλιάτα τώρα. Αστάρε τώρα, δεν μασάμε εμείς τώρα. Έχει παίξει ο Πελίστρη. Έχει παίξει ο Πελίστρη 130 μάτς. Πού? Στη Γρανάδα. Στη Γρανάδα, στην Αλαβές και τον πήρε η Manchester United. Έτσι, το τζίπησε η Manchester United από την αρχή, από την Πενιαρόλα, έδωσε 8,5 εκατομμύρια να του βγει η prospect. Τι παίζει ρε αυτός, εξτρέμ. Πελιαλίστρης. Δεξιά, κρίσω αριστερά. Έχει βάλει σε όλη την καριέρα 8 γκολ. 8 γκολ. Σε όλη του την καριέρα. Ο Λαζαρίδης στον Άριο Στόπερ 12 έκανε. Σε μια σεζόν. Σε ρε, καλά ρε Παναθηναϊκή εκεί, θα πάρετε εξτρέμ χωρίς νούμερα λέτε. Άμα τον πάρω σε μια κουβέντα τον Αλαφούζο από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ένα εστιατόριο. 7 γκολ ψέματα, 7 γκολ σε όλη την. Άμα τον πάρω σε ποδοσφαιροκουβέντα τον αυτόν, τον αυτόν, θα του ζητήσω, ζητήσω 50 ευρώ την ώρα μαύρα. Φροντιστήριο. Εγώ λέω λίγο παραπάνω. Μαύρα 50 την ώρα. 80. Δεν πειράζει, 50 την ώρα. Να δω αν θα σε αφήσει το κατοστάρκο μπουρμπούρι. Να με αφήσει. Τα 50 στρόκια δεν κερδίζει. Πες 80 εσύ και σου κάνει 70. 300 ευρώ τη μέρα τον έχω. 300. Μάθημα. Μπράβο. Το βάλω στην. Να τον βάλω. Δηλαδή ψάχνει νούμερο πάνω έχω. Ναι. Ψάχνει νούμερο. Και πάει να βρει 7 γκολ goal σε 120 παιχνίδια. Ο Μπελελίθρα εκεί θα πάει. Ποιο? Αυτό εδώ ο Μπελελίθρα. Ο Πελίστρη. Ο Πελίστρη. Δεν ξέρω αν είναι η ιδέα. Άκου τώρα, Πελίστρη. Δεν ενθουσιάζει πάντω. Γιατί άκου εκεί πάνω θα πάρω Πελίστρη. Τι Πελίστρη. Αυτό είναι ο Κουαλιάτα τη Αγγλία. Άκου τώρα. Λοιπόν, τελειώσαμε πανάθα. Δύσκολο ζόρι, ψάχνει εξτρέμ. Και πάμε μετά ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Πάω, μετά τη δεύτερη πάω ώρα. Χάρη θα πάμε τελευταία η ΑΕΚ, η οποία ακόμα πανηγυρίζει για τη μεταγραφή του Λαμέλα. Δεν έχει κάτι. ΑΕΚ εκτός από την κλήρωση θα τη δούμε μετά. ΠΑΟΚ και Άρης έχουν και μεταγραφικά μαζί με τα ευρωπαϊκά και τις κληρώσεις. Έχουμε δηλώσει Λουτσέσκου. Άρα πάμε μετά τις 9. ΠΑΟΚ Άρη, ΑΕΚ. Και μετά θα ρίξουμε τις γραμμές. Μπράβο Τίνο. Ρε φίλε, τι έτσι ωραία τα οργανώνουμε. Δεν μας στάνουν οι ώρες όμως. Δεν μας στάνουν. Ξέρεις να με κάψεις. Δεν μας στάνουν οι ώρες. Τι να σε πω τώρα. Δηλαδή να τρέχουμε με το Σανιό να προλάβουμε τα ρεπορτάζ. Να τα σχολιάσουμε όλα. Τι να κάνουμε τώρα, λοιπόν. Θα με κάνεις σαν το Φέρμα. Για πες. Που πόσα τάλαρα μου δίνεις. Φθαρμένο μάλλον. Σε φωνάξω αφεντικό. Θα, να ξέρεις. Σε φωνάξω. Εσύ με το αφεντικό μιλάτε και με προετοιμάζεις, έτσι. Εγώ σου λέω ότι θα μας φωνάξει αυτή την εβδομάδα. Γιατί θα φύγουμε διακοπές. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε του χρόνου. Εσύ τι θα κάνεις εδώ με τις εκπομπές. Εγώ στην άλλη τη δουλειά έχω βγάλει πρόγραμμα εδώ και μια εβδομάδα να καλά, εντάξει. Okay. Στην άλλη δουλειά είναι δικιά σου. Εκεί μπορεί να ελιχθείς όπως θέλεις εκεί. Λοιπόν, τώρα, αν ψάχνετε την καλύτερη επιλογή στην ασφάλεια του αυτοκινήτου σας, η Εργοβάς έχει την καλύτερη λύση. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-300-305 στο δίκτυο συνεργατό τους και ασφαλίστε αυτοκίνητο 1400 κυβικά από 135 το έτος και μοτοσυκλέτα 400 κυβικών από 60 ευρώ το έτος, απλά, γρήγορα και οικονομικά. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι με τόσο ζέστη, παιδιά, και σήμερα και από αύριο, λέει ο καιρός, θα αλλάξει λίγο θερμοκρασία. Σας έχω την καλύτερη λύση, Waterland. Πάνω από 30 χρόνια μαζί μας, με δωρεά μετακίνηση έχοντας αφετηρία, σιδηροδρομικό σταθμό και πολλές στάσεις πάνω στην Εγνατία. Η πλέον οικονομική λύση εδώ για την πόλη μας στους Ταγαράδες, με λέει ticket 12 ευρώ το άτομο μετά τις 4, με φαγητό, ποτάκι, διοργάνωση παιδικών πάρτι σε ένα καταπράσινο χώρο με 150 στρέμματα παρακαλώ. Στην Waterland μπορεί να κερδίσετε και άλλο χρόνο καβατζώνοντας τα εισιτηριάκια σας online από το κινητό σας στο waterland.gr. Κομψώ και επιστρέφουμε με ΠΑΟΚ, Μόλμε, τη Σουντάλη, Τσάλοφ, με Άρη, Σίστο, Σισε, προετοιμασία με ΑΕΚ που ήταν τυχερή κληρώσεις και στην δεύτερη φάση που θα παίξει με την ΝΟΑ. Εγώ ένα μπιτσόμπαρο θυμάμαι. ΝΟΑ ή ΓΟΑ, πόσο λέγανε Λελίδη. Λοιπόν, θα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με ρουμάνικο φόντο, έτσι. Έτσι, εφόσον θα πάμε στην ΠΑΟΚΑΡΑ, η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά. Και δεν
φτάσει τέλεια. Έλα καλημέρα ρες λέμε, για πάμε λίγο μποντζόρνο ατούτη στα φιλάρα για μας στα 14 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool. Τι έγινε? Τι χάζω τράγουδο είναι αυτό που έπαιξε? Ακού, μπλαντούλα είναι, θα μπούμε σε ΠΑΟΚ σε λίγο ρεπορτάζ γι' αυτό. Για ρίξε. Ποια είναι αυτή που τραγουδάει? Δεν θυμάμαι πώς λένε. Δεν θυμάμαι τώρα. Τραγουδίστρια είναι αυτή η κοπέλα. Και τραγουδίστρια για να τραγουδάει, τι θα είναι? Άμα βάλω μπικίνι και περούκα, ξέρεις καλύτερα το λέω το τραγούδι. Για κάνε. Τα μπλουν, τα μπλουν. Τα μπλουν, τα μπλουν. Αυτός που το έγραψε το τραγούδι, μεγάλο πνευματικό επίπεδο. Είχε, είχε. Κουλτούρα, μουσική κουλτούρα μεγάλη. Λοιπόν, ακούστε λίγο κάτι. Το καλοκαίρι θέλουμε απλά πράγματα. Θέλουμε πολλά όμως. Θέλουμε πολλά μπάνια, πολλές βουτιές, πολύ φαγητό, πολλές βόλτες και θέλουμε τον μπουφέ του Λατεράς Ορίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εδώ η γευστική απόλαυση φτάνει σε άλλο level με αυθεντικές συνταγές, λαχταριστά δέσματα, δροσερές σαλάτες, γλυκές εκπλήξεις για το φινάλε. Κάθε γεύμα είναι και μια πλούσια εμπειρία γεύσεων και μπορείτε να την απολαύσετε απεριόριστα όλα αυτά στο Ορίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, ξέρεις όταν πήγανε στο. Ιωάννα Στρίγκα. Ωρε φίλε. Στρίγκα. Από το string Στρίγκα. Στρίγκας. Τώρα εντάξει, αυτό δεν κάθομαι να την ακούσουμε. Γιατί, για άκου λίγο. Ναι. Γιατί ρε γονό. Αυτό στο βραδάκι θα σπίκα δύο μπουκάλια. Θα βρει κολακιάσει η μοσχολιού. Του μπλα μπλα άκου. Μη. Καλά και τη μοσχολιού δεν την έχεις πολύ ψηλά. Εντάξει, από αυτήν καλύτερη. Περνάω τέλεια. Λοιπόν. Πριν πάμε στα του ΠΑΟΚ, έχει ένα τελευταίο ραπόρτο από Ευγενίου. Με τώρα το πήρε. Ένας ναι, δεν θα πάει του καφέδε στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, ναι, ο Δε είναι μια χαρά είναι η Στρίγκα. Φρεντάξει, σαν η κοπέλα που είναι Στρίγκα. Από φωνή δεν είναι. Στριγκάρα η Στρίγκα. Έτσι. Ναι. Τι. Αξιολογείται τα τραγούδια που ακούτε. Όχι, ρε γουρμό, λέει πια Στρίγκα. Ωραία, την είδα τη Στρίγκα, τώρα μου έδειξε ο Χάρης. Λοιπόν, τελευταίο ραπόρτο για να πάμε σε ΠΑΟΚ γιατί έχουμε πολλά και σημαντικά. Μπήκε λέει Ευγενίου μέσα να μου. Ναι. Τώρα έχει ενημέρωση. Και παίρνει και ένα δικηγόρο με τρεις αυτονομίτες να υπογράψει να παραδώσει τις μετοχές. Τι νέος καυγάς εκεί. Α, κι άλλο καυγά είχα. Τι λέει, τζαμπάρετε, θα τις πάρετε. Και έγινε πάλι φασαρία. Λοιπόν, εγώ έμαθα ότι ο Μονεβασιώτης θα κάνει σήμερα από την πλευρά του Μονεβασιώτη μια τελευταία προσπάθεια. Επικοινωνία μέχρι το απόγευμα, δεν ξέρω, μέχρι τις 5 μου είπανε. Ναι. Οι άνθρωποι δικοί του. Οι άνθρωποι του Ευγενίου μου είπαν από την άλλη μεριά. Και ένα εκατομμύριο λέει να του δώσει τώρα, δεν τη δίνει την ομάδα. Πάει η ομάδα. Μουλάρωσε. Θα την πάει στην Τριγκλιανία, λέει μουλάρι. Μουλάρωσε, Ευγενείο. Μουλάρο ένα, γομάριο άλλο. Φλέξαμε τώρα. Αχ, Ρερακλή, τι τα λέπα. Τι τα λέπα, τρώστε, Ρερακλή. Εγώ πάλι. Δεν πάω να καταλάβω τον κόμπλεξ των παοξίδων χθε. Τι έκαναν πάλι οι παοξίδε. Μόλι μάθω ότι πάλι χαλάσει, χαρά εδώ πέρα. Ποιοι? Οι παοξίδε. Πού του είδε? Του είδε η Τάνια, καμιά βυξιταριά. Άρα εσύ δεν είδε τίποτα. Η Τάνια του είδε. Α, είδε η Τάνια τα μηνύματα. Καλά, τα μηνύματα όλοι τρολάρουν. Κόμπλε, κόμπλε. Τρολάρουν όλοι. Κόμπλε με τον Ηρακλή παοξίδε. Κόμπλε. Πάμε στη μεγάλη παοκάρα γιατί έχουμε πολλά θέματα. Κόμπλε. Ο Πάοκ πήγε ψηλά στον ουρανό σαν εταιρεία. Εσεί μείνατε πίσω. Πάμε στη μεγάλη παοκάρα. Νταμπλούντα μπλούντα. Έχουμε μεταγραφέ. Στα μουσλούκια τη Τούμπα μείνατε εσεί. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Κουαλιατά. Ο οποίο τον δίνει ξανά δανεικό ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι επίπεδο ΠΑΟΚ. Θα πάει να παίξει στην Σεντράλ. Αυτό είναι το. Στην Σεντράλ Κόρδοβα τη Αργεντινή. Κόρδοβα. Ναι. Τι Κόρδοβα. Σεντράλ Κόρδοβα είναι η ομάδα που θα. Στην Κόρδοβα θα πάει. Σεντράλ Κόρδοβα. Ναι, Κόρδοβα είναι η πόλη, ναι, ακριβώς. Κόρδοβα ναι. Την είναι την πόλη. Ναι, ναι, ναι. Σε ποια χώρα. Αργεντινή. Έχει Κόρδοβα και Αργεντινή. Πώς δεν έχει. Έχει Κόρδοβα και η Ισπανία γι' αυτό. Έχουν, εσύ αυτό. Και η Ισπανία και η Αργεντινή. Λοιπόν, στη Σεντράλ Κόρδοβα δανεικό ο Κουαλιάτα. Ξεκινάμε από την αποδέσμευση. Σήμερα 12 η ώρα ο Ρασβάν θα κάνει δηλώσεις συνέντευξη τύπου. Σε ποιους? Στον κόσμο. Σε όλους. Σε όλους. Ναι, έχουμε συνέντευξη. Όχι, χωριστά, τύπου. Όχι, όχι, συνέντευξη τύπου γιατί ο ΠΑΟΚ αύριο έχει παιχνίδι με την Πανιαλούκα. Ήρθε η Πανιαλούκα. Α, αυτή η κανονικά, βέβαια. Ναι. Εδώ στην Τούμπα θα την κάνει. Μπράβο. Ναι, 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 εδώ στην Τούμπα 12 ώρα θα είναι Πετρωτός, Χάρης εκεί θα συνδεθούμε. Τι ώρα παίζετε αύριο? 8.30 ώρα. Ωραία, με Πανιαλούκα. Θα πας Τούμπα. Θα πάω μετά. Θα κάνεις ένα μετά. Θα πάω να κάνω την πρώτη μετά τη χρονιά. Πάω Μπανιαλούκα, αυτοί ήρθαν εδώ, είπαν λέει εντάξει ο Πάουκ έχει 15 φορές παραπάνω μπάτζετ από εμάς, πάμε για την έκκληση, είπαν τα δικά τους τέλος πάντων. Ωραία. Εάν ο Πάουκ προκριθεί επί της Μπανιαλούκα, έχουμε και νέο αντίπαλο πλέον από χθες. Μόλμε. Μόλμε. Ούτε κακός, ούτε καλός. Τι Μόλμε, τι κακός, καλός. Το Μόλμε είναι μπαρ να πούμε εστιατόριο. Τι Μόλμε. Η Μάλμε, η ομάδα, να την πούμε ελληνικά, μην την πούμε. Η Μάλμε, η πρωταθλήτρια Σουηδίας. Σουηδία είναι. Αυτή θα είναι η επόμενη ομάδα που θα βρει μπροστά. Τι μπάτζετ έχει αυτή. Καμιά 50 εκατομμύρια. Α, έχει. Α, έχει. Στη Σουηδία και φέτος το παίρνει. Βάζει τρώει, έμαθα. Βάζει πολύ εύκολα γκολ μπροστά. Έχει ένα center forward που ο Πάουκ πέρσι κακός για μένα δεν ασχολείται. Ποιο να είναι? Τον Μποτχάιμ, ένα Νορβηγό που παίζει στη Σαλερνιτάνα. Ναι. Βέβαια ο Πάουκ πήρε. Στο είπα και. Στην Ελλάδα διέπραψε κανένα Νορβηγό center forward.
Δεν είχαμε πιο παλιά Νορβηγούς που πήγαν καλά. Ποιον, τον Ντόκερ. Σκανδιναβούς, Σουηδούς είχαμε. Μάλιστα. Πήγαν καλά. Σουηδοί πήγαν καλά, ρε φίλε. Γενικώς οι Σκανδιναβοί είναι τίμοι. Οπότε παίζουν αυτοί εδώ πέρα, Τούμπα, 8.30 ώρα. 8.30 ώρα, ναι, ακριβώς. Τώρα, πες μας τι τραβάμε, ναι, με τους Παοξίδες. Που με τα διαρκείας. Όχι μόνο τα διαρκείας. Τα οποία είπα, πώς θα κάνει, λέει. Θα μπούμε, θα κάνουμε, πώς θα πατήσουμε τα κουμπιά, για τα παιδιά. Τον Έλληνα πολίτη, ναι, ο οποίος έχει, είναι στον Gov, έχει κάνει τάξεις net, φορολογείται στην Ελλάδα, είναι πολύ απλά. Συμπληρώνοντας στοιχεία ότι η πλατφόρμα είναι αστεία. Είναι αστεία. Δηλαδή, πλέον σε τέτοια εποχή που ζούμε, μπαίνει κανονικά, συμπληρώνοντας στοιχεία του, του δίνει τον barcode, τελείωσε. Το πρόβλημα είναι για τους Έλληνες του εξωτερικού που δεν έχουν εδώ φορολογική δήλωση, ενημερότητα. Αυτοί έχουν δηλαδή, τα παιδάκια, για τα παιδάκια που ακόμα και αυτά δεν έχουν βγάλει. Δηλαδή, τάξεις, αυτοί, ναι, ψηφίζουν στην Ελλάδα, ναι, χωρίς να έχουν αφημί εδώ. Μπράβο. Αλλά στο γήπεδο δεν μπαίνουν. Όχι. Μάλιστα. Όχι, δεν μπορούν να μπουν, πρέπει να έχουν, ναι, και κινητό ή αυτούς που δεν έχουν smartphone. Ναι. Άκου να δεις τώρα. Ναι, αυτοί εγώ που είμαι έχουν... παλιά σκοπής, δεν θέλω, θέλω με το πράσινο και δεν το δεν μπαίνεις μέσα. Δεν μπορείς να πεις. Πρέπει να δείξεις τον barcode. Άρα εδώ σε αναγκάζουν να πας να κάνεις κάποια πράγματα για να σε ελέγχουν. Μπράβο. Ναι. Όχι να σε ελέγχουν, μας ελέγχουν ούτε ως άλλους, δεν τίνω, ναι, για αυτά τα πράγματα τώρα, αφού μας ελέγχουν να πας εμείς τώρα. Εσύ αυτό ελέγχεσαι. Δηλαδή τα... εμείς ειδικά εσύ και εγώ ανεβάζουμε μια ανάπτυξη, ξέρουν που είμαστε, τι κάνουμε τώρα, αυτό θα μας ελέγξει. Πάμε στην Θάσο διακοπές, ανεβάζει αυτό το αφήμα. Αυτό είναι φοβερό. Ο Όνες πήγε να ξενοπηδήξει και έβγαλε φωτογραφία στο ξενοδοχείο. Αφού είναι φελός. Έβγαλε σέλφι ο φελός. Είναι να μιλάμε φελός τώρα για φελό. Είναι φελός. Πήγε να ξενοπηδήξει, να πούμε, και έβγαλε σέλφι στο ξενοδοχείο. Τι να το πούμε. Μιλάμε για τρέλα. Τι να το πούμε τώρα. Φελό. Αυτοκολάκια σολκή. Ό,τι το φελό. Αυτό πάλι δεν έβαλε και από το δωμάτιο. Να βάλει καμιά κάμερα, το κάνει και live στο TikTok. Τι πράγμα είναι. Αυτοκολάκια. Λοιπόν. Άρα το θέμα έχει να κάνει κυρίως με τους Έλληνες του εξωτερικού και τα παιδάκια. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για τους φίλους που με ρωτάνε, σκέφτεται να επεκτείνει την περίοδο το διαρκείας, γιατί ήταν πάρα πολύ λίγη και σύντομη. Δηλαδή αυτό μόνο στον ΠΑΟΚ γίνεται. Δηλαδή εσείς κάνατε 16.000 πάνω πλαφόν, από 16. 20 είχαν βάλει. Βάλατε πλαφόν και 20.000, δεν τα κάνατε. Άρα λέει, γιατί να μην βάλω άλλη μια εβδομάδα να κάνω 20.000. Απλά θα χαθεί ένα μάτς. Αυτό σκέφτονται στον ΠΑΟΚ. Να το πάνε μέχρι τουλάχιστον το. Να δώσουν άλλη μια εβδομάδα διορία. Καλά, μου ρίχνει το μάτς τώρα εδώ. Ναι, με την Πάνια Λούκα έλα, τώρα ένα μάτς. Μετά ο ΠΑΟΚ θα ξαναπέξει έλα, με τη Μάλμε 13 Αυγούστου. Αυτό να το έχει ο ΠΑΟΚ. Μπράβο. Θα με την Ανίτα Πάνια, μην πάει ένα μάτς. Επειδή, με την Πάνια Λούκα, με την Πάνια Λούκα. Επειδή το ξαναλέω, υπήρχαν πολλές δυσκολίες. Δυσκολεύτηκε πολλοί κόσμο. Δεν μπόρεσε πολλοί κόσμο να πάρει. Καλά, εντάξει, τώρα εδώ είναι και το επίπεδο λίγο πιο. Εντάξει, το επίπεδο ξεπίπεδο είναι λίγο μπέρδεμα για κάποιου. Σου λέει, α δώσουμε λίγο παράταση. Ο ΠΑΟΚ έχει πάνω από 16.000. Κοντά 17 είναι από ό,τι έμαθα. Αλλά σκέφτεται να δώσει παράταση. Υπάρχουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ που βλέπουν το κινητό, το πλήκτρο και νομίζουν ότι είναι το πάκο. Έλα τώρα, μην του τρώσει πάνω. Να παίξουν τέτρε να μην του τρώσει γιατί προσπαθεί. Μορφωμένα παιδιά, αλλά και κάποιου σαν και εμά οι οποίοι είναι απέδευτοι. Γιατί μια χαρά, εσύ για την ηλικία σου στα social και σε αυτά τα τρέξει τέλεια. Καλά, μην κονόμαγα, σου λέγα εγώ. Λοιπόν, άρα σκέφτεται σοβαρά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να δώσει παράταση στα διαρκεία. Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα, 10 μέρες έχει την άνεση. Βέβαια, αυτά τώρα θα χαθεί ένα μάτσο. Λειτουργεί καλά τώρα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Γύρισε από του Αγίου Τόπου η Γκοντζάρεβα. Πήγε στην Τίνο. Η Γκοντζάρεβα που την έκραζε λοιπόν. Όχι την έκραζε, ναι, γιατί πήγε στην Τίνο. Πήγε αυτό στην Τίνο, ναι, να πάρει τη φώτιση και να δώσει ο μεγάλο Ιβάν το πράσινο φω. Αυτή είναι Ρώσα τώρα, δεν είναι Ρώσα. Ρωσίδα, ναι, είναι, ναι, Ρωσίδα. Ναι. Αυτή είναι καθολική. Είναι... Χριστιανή Ορθόδοξη. Α, είναι Ορθόδοξη. Αυτή είναι σαν εμά. Αυτή είναι σαν εμά. Εγώ δεν είμαι. Εσύ τι είσαι. Ανορθόδοξο. Τι γράφει το. Δεν γράφει θρησκευμα καινούργια. Δεν γράφει καινούργια. Δεν γράφει. Δεν γράφει. Καλά, δεν βοηθήθηκε σε κολυμπήθρα. Με ρώτησαν εμένα. Δεν ξέρω. Βοηθήθηκε σου. Σε ρώτησαν. Κανένα δεν ρωτάνε σε ηλικία, δεν καταλαβαίνει. Κανονικά πρέπει να πας 18 ετών και σε μου και μετά να πει άμα. Τι θε να γίνει βουδιστή. Καλά, ναι. Παοξή. Ναι. Χριστιανό. Χριστιανό. Ινδουιστή. Καθολικό. Καθεριστή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, anyway. Λοιπόν, ΠΑΟΚ με Τσάλοφ. Αγνωστική τυχιστή. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, ναι. ΠΑΟΚ Τσάλοφ. ΠΑΟΚ, το ξαναλέω, παίρνει τον ιδανικότερο παίχτη για αυτό που παίζει ο Λουτσέσκου. Τσάλοφ, τι Τσάλοφ. Τώρα εδώ ακούω ότι είσαι άκουγα χθε το βράδυ, να πούμε. Ναι. Είναι απέδευτο στην Ευρώπη, μου έλεγε να πούμε. Τι είναι, είναι πολύ ψηλό. Απέδευτο στην Ευρώπη, δηλαδή δεν έχει πάει πουθενά. Πήγε, πήγε. Βασιλεία πήγε. Στη Βασιλεία δεν έπαιξε, να πούμε. Κοίταξε, ο παίχτη είναι πάρα πολύ έξυπνο. Έκανα, είδα χθε πολύ πάλι ξανά. Είναι τρομερό σε αυτό που παίζει ο ΠΑΟΚ στο επιθετικό transition. Είχε δηλαδή που είχε την ομάδα Τούμπανο. Κλειστή άμυνα ανοίγει. Είναι πολύ έξυπνο. Κινείται τέλεια στου καινού χώρου. Και έχει ήδη στο μυαλό του, σε όλα τα παιχνίδια που τον είδα, έτοιμη την πρώτη πάσα. Δεν την κρατάει την μπάλα. Ναι. Δεν την κρατάει την μπάλα. Δηλαδή, καλύτερο από τον Μπράντον Τόμας. Ναι. Είναι καλύτερο. Ναι. Σε τι είναι καλύτερο. Σε όλα. Για πες. Μόνο σε ένα ίσως να υστερεί. Γιατί? Στην ταχύτητα. Ταχύτητα. Ο Τόμας είναι ένα πιο τελειώματα. Πρέσι κάνει τον στόπερ. Για χαρά θα σου πει. Άσε ρε, φύγε από εδώ. Κοίταξε, εγώ θα σου έρθει σέντερ μπακ όταν μαρκάρουν οι άλλοι και ο Κωνσταντέλια δεν μαρκάρει.
Και δεν... αυτός θα είναι εκεί που πρέπει να είναι για να βάλει και τον γκολ. Δεν λέγαμε ότι ο Σαμάτα δεν βγαίνει έξω, συμμετέχει. Είναι καταρχάς πολύ συμμετοχή. Στο Χαριλάου το πρώτο γκολ θα το έβαζε, θα κάνει τέτοιο κοντρόλ. Με το ανάποδο θα πει. Ναι. Δύσκολο γκολ ήταν. Καλό γκολ ήταν. Τα πιο ωραία γκολ που έχει βάλει ο Μπράντον είναι αυτό. Έτσι, το συγκεκριμένο. Ναι. Αλλά ο συγκεκριμένος αυτό το έχει στο ρεπερτόριο του για πλάκα. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό το έχει για πλάκα. Λες. Δεν λέω, το είδα. Ναι. Το είδα. Κινείται τρομερά καλά έξω από τους χώρους. Ναι. Φοβερές κινήσεις αμεσοδιαστήματα. Πολύ καλή πρώτη σκέψη να αλλάξει το παιχνίδι. Τρίπλα, να λεπτώσει το παιχνίδι. Στο στόπερ. Βέβαια. Έχει τρίπλα. Βέβαια. Στο στόπερ πάνω. Βέβαια. Ναι, το τριπλάρι. Και προλαβαίνει. Κάνει προσωπικά γκολ σαν τον Τζίμα, να πούμε. Φυσικά. Ναι. Απλά δεν έχει κεφάλι. Μην μου πεις για κεφάλι. Τι σέντερφορ χωρίς κεφάλι. Δεν έχει κεφάλι, ρε φίλε. Τι να κεφάλι. Δεν έχει σέντερφορ που δεν έχω κεφάλι. Τι να το κάνουμε. Ή έχουμε δει σέντερφορ μόνο με κεφάλι. Σέντερφορ χωρίς κεφάλι. Δηλαδή Χαραλαμπίδη, Ορδανίδη, αυτή βάζα μόνο με το κεφάλι. Όχι, ο Χαραλαμπίδη με συγχωρεί. Με συγχωρεί, χάρη σου. Στη μεγάλη περιοχή ήταν. Κεφαλοσχεριστή όμω τον έλεγε. Ο συγκεκριμένο το κεφάλι δεν το έχει. Πέταξε και 65 γκολ με τα πόδια ο Χαραλαμπίδη. Λοιπόν, εγώ λέω πάντω το και ήταν και γρήγορο ο Χαραλαμπίδη για την εποχή του. Σωστά. Ο Γρηγόρη. Χαιρετήματα το Γρηγόρη στη δράμα. Καλημέρα, ναι, Γρηγόρη. Ο Τσάλοφ λέω σε αυτό που παίζει ο ΠΑΟΚ με το transition το επιθετικό, με Τάισον Τέλεια και με Ζήφερ. Δηλαδή κοντό σε. Το απογειώνει. Δηλαδή κοντό σε εντερφορή και. Δεν είναι κοντό. Τι είναι. Σαν το Σαμάτα είναι στον Μπόι. 1,82 είναι. Μια χαρά είναι. Τι είναι 1,82. 1,82. Πηδάει κεφαλιά. Δεν είναι κεφάλαιο φεσί σου λέω. Ρε, φίλε. Δεν έχει τον Παλμαρέ τον κόλ με το κεφάλι. Μάλιστα. Είναι αν θες το αδύνατο του σημείο. Αυτό είναι το αδύνατο. Μάλιστα. Δεν έχει κεφάλι. Αλλά είναι πολύ συμμετοχικό. Κινείται πολύ έξω. Μακάρι να καλύτερο από τον Μπράντον Τόμα. Τον παιχταρά τον άλλο παίζει. Λοιπόν. Τώρα υπέγραψε με αυτόνα. Αυτό είναι τελείως. Συμφώνησαν σε όλα. 3,3 εγώ μαθαίνω από Ρωσία δίνει ο ΠΑΟΚ στην ΤΣΣΚΑ. Συν 1,4-1,5 στον παίκτη. Μάλιστα. Έτσι. Τώρα. Μας κάνει 17 γκολ στο πρωτάθλημα. Φυσικά. Θα το πούμε είσαι καλός. 17 θα κάνει. Θα κάνει 17. 17 έκανε πέσει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχα σε πρωτάθλημα. Δυο φορές πιο δύσκολο από το δικό μας. Με τρομερό πρέσινγκ, με τρεξίματα, με άλλες εντάσεις. Με άλλες εντάσεις. Δεν έχει σχέση το ελληνικό με το ρώσικο πρωτάθλημα σε θέμα έντασης, μαρκαρισμάτων. Έχω αμφιβολίες. Okay. Θα σου λυθούν. Για τον άλλον, τον Ασχήμο Μούρη. Όχι, πάντως για τον Τζάλοφ είναι πάρα πολύ έξυπνος παίχτης. Ναι. Σου λέω, μου έκαναν τρομερές χθες το βάρη. Και ο Μπράντον είναι έξυπνος. Είναι έξυπνος. Τρομερή εντύπωση μου έκανε το γεγονός. Άσε μπορεί να παίξει και σαν δεύτερο στράκερ. Και αν χρειαστεί μπορεί πότε να παίξει. Πότε παίξατε μόνο με δεύτερο στράκερ εσείς. Να παίξει 4-4-2. Πότε έπαιξε μόνο ο Λουτσέσκου σε 4-4. Σε κάποια τεταρτάκια κοσάλε το πιόμορφο τα βάζε. Πρέπει να χάνει 2-0. Για να πετάξει ο Λουτσέσκου να αλλάξει το σύστημα. Πότε το έπαιξε. Και εκεί που λέμε. Πότε έπαιξε ο Λουτσέσκου 2-4-3 κάθε φορά. Όταν χάναμε στο 80-75 του πετούσε το δεύτερο φορέ. Αυτό και ο Πόμα λακοπή το κάνει. Εντάξει. Λοιπόν, και εκεί που λέμε, τον Τζάλοφ να δούμε πώ πάρουμε και τη Σουντάλη. Χθε το βράδυ βγήκε η ενημέρωση από Βέλγου δημοσιογράφου. Ο Σουντάλη είναι ο Ασχημομούρη. Με την πυγμάχα τη γυναίκα. Μπράβο. Αυτό. Ο αυτό με λέει ο Μάτζιο είναι. Είναι φωτιά. Αριστερό εξτρεμ και φορά χρειαστεί γιατί είναι ψηλό και αυτό. 84. Είναι ψηλό, είναι κορμί. Να είναι στα 84 και γρήγορο και τριπλαδόρο. Και τριπλαδόρο. Αυτόν τον παίρνει από τα αριστερά και σε βάζει όλη την άμυνα μέσα. Πλάκα κάνει τώρα. Αυτό πρέπει να πάρει πρώτα. Όχι το. Ο άλλο. Επιμένω ότι ο άλλο θα κάνει διαφορά. Επιμένω. Ρε πες για την πυγμάχα τώρα τι κάνεις. Εγώ σου λέω για τον άλλον ότι επιμένω. Καλά, είναι αυτό που ψάχνει ο Λουτσέσκο εδώ και καιρό. Σαμάτα... Και δεν που το δώσω Σαμάτα γιατί δεν προλαβαίνω. Το Σαμάτα το δώσει τώρα, τον πουλήσει. Θα δούμε. Δώσε τώρα. Ο Σαμάτα θα είναι ο μοναδικός που θα είναι ψηλός με κεφάλι όμως από τα φόρ του ΠΑΟΚ. Έβαλε πολλά δούμε. Με το κεφάλι ο Σαμάτα. Εντάξει, δεν έβαλε γενικότερα. Λοιπόν, τη Σουντάλη, οι πληροφορίες αναφέρουν από το Βέλγιο. Ότι... Φέρτε τον αυτό να γουστάρουμε. Θα τον φέρει, θα τον φέρει, αυτό αντιλαμβάνομαι. Φέρτε τον να τον γουστάρουμε αυτό να λίγο. Ότι ο ΠΑΟΚ τα βρήκε με τον παίχτη στο 1,3. Ναι, όχι πάνω από τον Ζήφκοβιτ, μη θυμώσει ο Γιουγκοσλάβος μπαμπάς. 1,3, 900 έπαιρνε εκεί. Έτσι, για 2 συν 1, αυτό λένε οι Βέλγοι. Πόσο χρόνο είναι αυτός? 31. Μια χαρά είναι. Ναι, για 2 χρόνια μέχρι τα 33 φυσικά. Ο Ζάχαρη. Καλά, τον ξεζουμίζεις. Τον ξεζουμίζεις και μετά βλέπεις. Η Γάνδη θέλει κάτι κάπου εκεί στα 3. Πόσα δίνω πάω. Θα τα δώσει. Δώστε τα. Θα τα δώσει. Και θέαμα. Θα τα δώσει γιατί αυτό θα προσφέρει και θέαμα. Μπορεί να πουλήσετε τον Κωνσταντέλια, Κωνσταντέλια και να γίνει. Ξέχνα τον Άδη Κωνσταντέλια. Άμα μπει ο Πάοκ ο Μίλου Champions League. Για τέλη Αυγούστου λέω μήπω. Ναι, άμα τέλη Αυγούστου μήπω άμα μπει Champions League θα πουλήσει. Άμα μπει να το δώσει. Δεν το δίνει. Άμα δεν μπει. Δεν θα το βάλει να το μοστράρει στο. Ναι, ρε παιδί μου. Αν δεν μπει και έρθει κανένα κοσάρα θα μπορεί. Θα τον έχει αυτόν τον πυγμάχο. Θα τον έχει αυτόν και θα σου κάνει τα βιρτουόζα. Θα σου κάνει τα κόλπα. Να έχει τον Τάισον αλλαγή. Καλά κάνει και σκέφτε το μετά και ισχύει. Εγώ πάντα το μετά σκέφτομαι. Αν μπει ο Πάοκ ο Μίλου δεν φεύγει κανένα. Εάν δεν μπει. Εάν μπει ο Μίλου, δεν φεύγει κανένα. Αν δεν μπει, μπορεί να πουληθεί κάποιο. Αν έρθει η ανάλογη πρόταση. Πότε θα σα ξαναδοθεί τέτοια καλή ευκαιρία να μπει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Λοιπόν, στη Champions League. Ναι, βέβαια. Δεν είναι. Με τη Μάλ με το παλεύει, θα είσαι και είσαι και φαβορή. Με το Μάλ, σε δώσω και φαβορή. Ναι. Πρέπει να. Παικτικά. Η Γάνδη να πούμε ότι ήδη, αυτό είναι σημαντικό,
πήρε παίχτη για τη θέση του Σουντάλη. Ένα από την Πρέντα Πιτσιρίκου, 22χρονο, έδωσε 3 εκατομμύρια. Άραγε, που λέει και ο Μαζιράκος, άραγε. Έχει καλυφθεί. Έχει καλυφθεί. Θέλει ναι. να τον δώσει το παιδί, γιατί σου λέει του χρόνου τελειώνει συμβόλαιο, θα το δώσω και τζάμπα. Έτσι. Ό,τι πήραμε, πήραμε. Πέσει βέβαια και αυτό έκανε top season. Έτσι. Έβαλε πάνω από 20 γκολ. Έτσι. Και ο Πάοκ, αν αποκτήσει αυτού, νομίζω ότι είναι πληρέστατο. Και δεν μπορεί να έχει δικαιολογία. Πάρε ένα χαφθέσμα. Δύο θέλω. Γιατί δύο? Γιατί έφυγε και ο Μετέ και ο Μάρκος Αντώνιο, ρε φίλε. Φίσο. Με τέσσερις χαφ θα τη βγάλω. Μάρκος Αντώνιο. Ναι. Αριθμητικά. Okay, δεν βοήθησε, αλλά αριθμητικά υπήρχε. Μου λες, σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Ναι. Θα απαντήσεις με άξερ. Ναι, άξερ, ναι. Ο Τσιγάρας με τον Λουτσέσκο δεν τα πάνε καλά. Μια χαρά τα βρίσκω. Εγώ λέω δεν τα πάνε καλά. Ναι, εντάξει. Εγώ λέω ότι στο κοινό του συμφέρον που είναι η ομάδα. Ποιο μίλησε τον Τσιγάρα, ο Καρυπίδης για ο Λουτσέσκο? Μπορεί να μίλησε και ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης μίλησε. Ναι, ο Καρυπίδης έχει πολυσύνθετο ρόλο μέσα στην ομάδα. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει, ότι μια ομάδα. Μίλα, Καρυπίδη, δεν του κουστάρω το εδώ στα μάτια μου. Όχι, όχι, ότι μια ομάδα έχει πάρα πολλά σοβαρά στελέχη και για να λειτουργεί σωστά μπορεί κάπου ένα άλλο στέλεχος να δώσει βάθος. Τι ωραία που τα λες. Βέβαια, αυτό είναι. Ναι. Εγώ λέω ότι. Κατσανέβα τώρα πάνω να δω πώς θα τα πεις και εσύ. Έλα, έλα σε εδώ και σένα πώς θα τα πεις πάνω τώρα. Εγώ αυτό που μου ζητάς να ναι. κάνω. Όχι εγώ, δεν ναι. μας το ζητάω εγώ, το αφεντικό μας το ζητάει. Παγκοσμίως δεν έχει γίνει αυτό. Ναι, είναι δύσκολο. Για σένα είναι παγκοσμίως. Να και για μένα θα είναι, εάν δεν φύγω το ναι, απόγευμα. Ναι, παγκοσμίως, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο, 5 ώρες ένας να κάνει εκπομπή την ημέρα, δεν έχει γίνει ποτέ. Ποτέ, ναι. Ούτε νομίζω 4 ώρες. 4 κάνουμε εμείς εδώ και πόσα χρόνια. Άλλος αν κάνει. Και εσύ και εγώ. Υπάρχει άλλος στον κόσμο να κάνει 4. Όχι. Άμα πας 5 σε παγκόσμιο ρεκόρ. Ναι. Εγώ θα προσπαθήσω να μην κάνω 5. Εσύ δεν ξέρω τι θα προσπαθήσει ναι. να κάνει. Εσύ δεν ξέρω αν θα το. Εσύ δεν μπορεί να την κλειτώσει. Ή κάνει 5 ή κάνει 4. Ανάλογα. Ναι. Εγώ ή κάνω 3. Ή κάνω 2. Εσύ θες να βόλεψε τον κόλο τώρα και θες να χώσει εμένα. Όχι, μα δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση εγώ με σένα. Εσύ έχεις και το μεσημέρι. Εγώ λέω ομάδα που. Θες να φύγεις το μεσημέρι, δεν θες. Άρα δεν έχει θέμα. Εγώ έχω χρόνο, έλλειψη χρόνου το απόγευμα που δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Δηλαδή πιο πολύ χρόνο έχεις εσύ από μένα. Ναι, αλλά θέλω να το αξιοποιήσω αλλού. Εσύ κάνεις και τα art mart. Ζάρτα αυτά, κάνεις 1000. Ναι. Και εγώ θέλω να τα αξιοποιήσω αλλιώς. Τώρα αυτά γιατί τα λέμε έξω. Γιατί τα λέμε έξω να λέμε. Γιατί τα πιάνεις την κουβέντα. Να κουτσομπόλεις να φτιάξεις ίντρικες με τους ακροατές τώρα. Εσύ ξέρω τι είσαι. Ξέρω τι λένε. Λοιπόν, αυτά με την Παοκάρα. Σ' άρεσαν τα μαντάτα. Σ' άρεσαν, έτσι. Τελικά δίνει ο Ιβάν. Αδίνει, κουνάει το κεφάλι. Δίνει τελικά πριν προκριθεί ο Ιβάν. Άλλα μας έλεγε. Ρε Ιβάν, τι γλέντια έχεις ρίξει. Τι γλέντια έχει ρίξει εδώ πέρα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με Άρη. Μην βιάζεστε να πάρετε γραμμές. Διότι επιτέλους έχουμε πράσινο φως και στα μεταγραφικά του Άρη. Με δύο πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Μάλιστα, η μία είναι ήδη από χθες εδώ. Και αναφερόμαστε στον πιο νεσίστο. Έχουμε και Σισε. Πάμε να δούμε τα μεταγραφικά του Άρη, ο οποίος φέρεται να είναι κοντά και σε χαφ. Πριν πάμε στο κομψό διαφημιστικό, σας έχω παιδιά τον κατάλληλο τρόπο να διασκεδάσετε, να δροσιστείτε, να ξεφύγετε από αυτό το καύσωνα και λέγεται Waterland, παρακαλώ. Παρακαλώ, Waterland. Εκεί όπου έχουμε 9 διαφορετικά attractions για παιχνίδι όλη μέρα. Αξίζει τον κόπο, παιδιά. Το πρωί από τις 10, τώρα μόλις τελειώσουμε, καρφίτσα μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε να πάτε εκεί να πιείτε τους καφέδες σας, να φάτε, να ξαναπιείτε, να δροσιστείτε, να βουτήξετε, να βγείτε. Έχουμε 150 καταπράσινα στρέμματα δροσιάς κάτω από τα δεντράκια μας, με τέλειες σκιές, να ράξουμε, να απολαύσουμε και την πυρίτσα μας. Και βεβαίως, να ξέρετε, δεν τρελαίνονται μόνο τα παιδάκια, αλλά και οι μεγάλοι δεν πάνε πίσω, ειδικά στο χωνί να ανέβεις. Δεν αρκείσε ποτέ μόνο μία φορά, Γιάννη. Δεν ξέρω αν έχεις ανέβει χωνί. Ρωτήσε με να σας πω. Με πήγε ο γιος μου και άντε πάνω κάτω. Πάμε στο χωνί, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, παρακαλώ, και είναι εδώ δίπλα μας στη Waterland. Πάμε κομψό, επιστρέφουμε με μεταγραφικά Άρη. Έχετε σίγουρα ακούσει πως όλα τα καζίνο δίνουν jackpots που θα υποθέσατε φυσικά ότι αυτό συμβαίνει αραιά και που. Στο Ρίτζες η καζίνο Θεσσαλονίκη όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί τα jackpots κάνε σχεδόν καθημερινά. Αυτή η συχνότητα των κερδών είναι που έκανε άλλωστε και διάσημο το Ρίτζες η καζίνο Θεσσαλονίκη και συνεχίζει να κρατάει τη φήμη του πάρα πολύ ψηλά. Good morning, καλημεράρες, μποτζόρνο σε όλα τα φιλαράκια μας με κινησούλα πλέον στον περιφερειακό, ειδικά στο ύψος εκεί των Σικιών και εδώ πάνω Κωνσταντινοπολίτικα. Λίγο τσιμπάει πλέον και στη Νέα Εγνατία. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρούλα. Εσείς ακούτε Μετρόπολης, Rap and Cool Show.
Οι Πορτογάλοι, το βιολί τους, λένε ότι ο Ιωαννίδης είναι πολύ κοντά στη Sporting με 23 εκατομμύρια. Ναι. Φορτωθείτε τον 5 μήνες ερείπιο. Θα στρώσει. Ότι θα μέχρι να στρώσει. Λοιπόν, είναι το παιδί σε κακή κατάσταση. Θα στρώσει, ήταν δραματίας. Εντάξει, θα τον φτιάξουν μωρέ Πορτογάλοι. Τώρα ποιος? Πήραν τον Γιόκερες που δεν ήταν τόσο μεγάλο όνομα και έγινε τούμπανο τώρα. Τον πουλάτε τον πουλάτε τώρα, πάρε δύο εξτρέμ να περάσει τον Άγιαξ. Ναι, κάντα γρήγορα, Ραφούζε, κοιμάσαι. Κοιμάται. Αργά πα. Αργά τα ζά. Αργά πα. Πάμε στον Άρη που κι αυτό θα τρελαθεί το άγχο. Θα τρελαθεί το άγχο. Λοιπόν, πάμε και στον Άρη που κι αυτό πάει αργά. Αλλά χθες ανακοίνωσε δύο ποδοσφαιριστές. Θα τους ακούσω. Λοιπόν, ο Χάρης κάτι μου σήλε, να δω λίγο τι έστειλε ο Χάρης. Σε αποσυντονίζει. Με αποσυντόνισε για να μου δείξει μια βλακεία κιόλας τώρα. Μικρός, θα μάθει. Για να μου δείξει τον Guinness των 5 χωρών. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα του Άρη. Ναι. Δύο ποδοσφαιριστές χθες. Ναι. Δύο ποδοσφαιριστές ανακοίνωσε. Να ακούσω. Προφορικές συμφωνίες. Δεν ξέρω, θα δούμε. Σισε. Ναι. Σισε τον κόψανε, τον κόψανε στην ΑΕΚ για τα εργομετρικά του και ένα πρόβλημα που έχει στο πόδι του. Στο ισχύο. Γιατί? Υπάρχουν και κάποιες άλλες πλευρές που λένε ότι στην ΑΕΚ τον κόψανε γιατί ο κόσμος της ανασχέτησε, δεν ήθελα να πει κάτι. Σιγά σκίστηκε, η κοιλότα σκίστηκε. Αυτό είναι μια άλλη δικαιολογία. Σιγά, δεν τώρα αυτά τα λέει ο Κολοκοτρώνη. Ναι. Άσαρε Κολοκοτρώνη να πούμε. Ναι. Η ΑΕΚ. Σιγά τώρα η ΑΕΚ, τώρα μην. Η ΑΕΚ ακόμα δεν συνήλθε από πέρσι. Δεν συνήλθε. Και τι έκανε και στην ΑΕΚ, και τι έκανε ο Σισε. Έβρισε το λαό τη ΑΕΚ, τι έκανε ο Σισε. Έκανε χειρονομία στο λαό τη ΑΕΚ. Τι είπε με Ολυμπιακάρα στο λιμάνι, ζει το Πειραιά, τι έκανε δηλαδή. Άρα τον κόψα στα εργομετρικά. Αυτό έμαθα. Ωραία. Τότε, πριν 10 μέρε, 15, τόσο. Το είχα πει ότι τον κόψα στα εργομετρικά. Τώρα που ήρθε στον Άρη. Να και να καταλάβετε ότι βρωμάει το θέμα του Σισε με τα εργομετρικά. Την κάνει ερώτηση ο Μπούζο στο Στράτζαλι. Ναι. Γιατί λέει στην ΑΕΚ και λέει: ρωτήστε του ρεπόρτερ τη ΑΕΚ. Δεν μπαίνει ο Στράτζαλι να μπει, ναι, τον κόψε τα εργομετρικά. Μην τον βάλω στο Χαριλάου. Δίνω απλά τα έτσι κι αλλιώ στο Χαριλάου δεν μπαίνει. Τι θα πάθει δηλαδή παραπάνω. Ούτω άλλω είναι απλά δηλαδή, τα πράγματα. Δεν μπορεί να. Απέβηκε ο Γιώργο την ερώτηση. Λοιπόν, ούτω άλλω θα έρθει εδώ. Αν τα εργομετρικά του δείξουν πάλι πρόβλημα, μπορεί να μην τον πάρει. Μην τον πούνε καλά, βγάζετε του Πάου Κρεκουφάρα και του Άρη τα λέτε. Όχι, όχι. Εγώ άλλο λέω. Εάν τα εργομετρικά και ο Άρη θα τον περάσει από εξετάσει. Αν δεν είναι να περάσει, θα τον κόψει. Τι θα πάρει τραυματία παίχτη, τόσο γαζί είναι. Θα πάρει λέει. Θα πάρουν τραυματία παίχτη με πρόβλημα στο ισχύο. Πάντω η αλήθεια είναι ότι ο Σισε ενώ είχε πολύ καλέ προοπτικές για μένα. Η πορεία του είναι πτωτική. Βέβαια είναι ακόμα σε καλή ηλικία. Καλά, άμα δεν είχε πτωτική πορεία θα έρχονταν στον Άρη. Ναι, ρε γόρι μου, είναι σε ηλικία όμως καλή. Στα 28 του είναι. Άμα είναι ερείπιο. Θα δούμε αν είναι ερείπιο. Αυτό το κόψα σε εργομετρικά ή άλλοι. Έτσι λένε στην ΑΕΚ. Μα έτσι πριν 15 μέρες. Εντάξει, θα το δούμε. Θα έρθει ο παίχτης. Χαρήκα που θα τον παίρνανε. Καλός παίχτης. Καλός παίχταρας. Η ΑΕΚ τον έπαιρνε για αλλαγή του Β'. Ναι, έτσι. Αλλά. Ο Άρης εδώ θα τον πάρει γιατί είναι ο Φαβιάνο. Ναι. Ο Σισε υγιής είναι παιχταράς. Μπράβο, αυτό θέλω να πω. Ότι ο Σισε υγιής είναι παιχταράς. Είναι παιχταράς στο Τζεμπαγκάρα. Ανοίγει το ψηλό παιχνίδι. Χαμηλά, κατεβάζει μπάλα. Καλό στο χαμηλό παιχνίδι. Τι είναι μια καλή πρώτη φάση. Μια χαρά το κάνει. Σε ένα με ένα χαμηλά δύσκολα θα το τριπλάρει. Δεν είναι ο Μπα, μην τον μπερδεύετε. Ο Μπα ήταν ο Γκελαδόρ. Ο Μπα ήταν ο Σισε δεν είναι. Όχι. Αν είναι καλά, είναι έξυπνη κίνηση του Άρη. Ναι, αν δεν είναι καλά τώρα λέμε. Ωραία. Χθες ήρθε και η άλλη μεταγραφή, ο Σισε ακόμα δεν ήρθε, θα δούμε. Χθες ήρθε αργά το βράδυ ακόμα ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πτωτική καριέρα, πτωτική πορεία, με τρομερή καριέρα από πίσω του όμως. Ο Πιόνε Σιστόν. Ο Πιόνε Σιστόν. Έτσι, ο οποίος υπογράφει για 3 χρόνια, ήρθε χθες αργά το βράδυ. Τι έκανε αυτό στα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια είναι ελεύθερη πτώση. 29 χρονών κι αυτός. Έτσι. Πέρσι κι αυτός στην Τουρκία. Όπως και ο. Τι θέση Σισε. Παίζει. Αυτός παίζει πίσω από το φόρ, κυρίως εξτρέμ. Κινείται αριστερά. Μπορεί να το βάλεις και δεξιά. Είναι δανός διεθνής. Η καταγωγή του είναι από το Σουδάν. Κοντούλης. Τι δανός είναι, αυτός είναι κατάμαυρος. Ναι, ρε παιδί μου, οι γονείς του ήταν από το νότιο Σουδάν. Αλλά το γέννησαν στη Δανία. Εκεί έγινε. Αν νιώθει σαν τον τόπο. Ναι, έχει παίξει. Είναι βασικός με την Διεθνική Δανία. Αυτός ο μαύρος. Ναι, ναι. Δανός έγινε. Ναι, ναι, έχει παίξει με την Διεθνική Δανία K21. Λοιπόν, ο Σίστο το 16-17. Ναι. Έχει κάνει τρομερή σεζόν με τη Μίτλαντ, όπου εκεί τον ανέδειξαν. Μάλιστα. Και η Θέλτα βγάζει 6 εκατομμύρια για να τον πάρει. Τον παίρνει. Εκείνη τη χρονιά ο Σίστο έκανε 30 γκολ, 25 γκολ. Τρομερή έκρηξη. Από τα δεκάρια. Από τα πλάγια, από τα πλάγια. Αριστερός. Αριστερά, αριστερά παίζει συνήθως και μπουκάρει με το ανάποδο πόδι. Μπράβο. Πολύ έκρηξη. Πάει στη Θέλτα, ξεκινάει καλά και μετά έχει ένα τραυματισμό. Ωραία, τι έπαθε. Από εκεί και μετά ο Σίστο έχει πτωτική πορεία. Εντάξει, μπορεί, εγώ τον έπαιρνα. Και εγώ δεν τον έπαιρνα. Γιατί να έχει. Πέρσι βέβαια δεν τράβηξε στην Αλάνια. Δεν πειράζει.
Δεν τράβηξε συναλάνια. Δηλαδή αυτόν το ναι. λες, ωραίο, είναι διεισδυτικό. Εγώ έσπω τον έβλεπα και πέσει στην Τουρκία. Έχει χάσει ένα στοιχείο του πολύ. Πολύ... Την έκρηξη. Ναι, την έχασε. Την έκρηξη. Δηλαδή πώ τη χάνει την έκρηξη, ρε φίλε. Την έκρηξη τη χάνει άμα βρει αυτό. Αυτό 0-10 ήταν άμπαρθ. Έφευγε η σφαίρα. Ναι. Πόσο χρονών είναι. 29 λέει. Άμα το βρήκε καμιά 43χρονη να τον βάλει, να το αλλάξει τα φώτα, έτσι τη χάνει την έκρηξη. Α, την άλλαξε τα πετρέλαια 20-40. Τον είδε μαύρο εκεί, δανό. Πρικισμένο. Πρικισμένο. Ναι. Κατάλαβε. Ναι. Έτσι μπορεί να χάσει την έκρηξη. Λοιπόν, είδε άλλο την έκρηξη δεν τη χάνει στα 27 ούτε στα 28 αν προπονεί κανέναν. Αυτό είχε τώρα δύο χρόνια, τρία, είχε πτωτική πορεία. Ή αν έχει κανένα τένοντα που σε τραβάει σαν τον Αλεξανδρόπουλο. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Εδώ κάτω στο πόδι. Άμα σε τραβάει κάτι, δεν θα έχει. Και δεν μπορεί να το διορθώσει ο Αλεξανδρόπουλο. Έκανα κουβέντα εγώ μαζί του. Ναι. Του λέω εδώ, ρε, εσύ έχει έκρηξη από πίσω. Ναι. Τι έγινε. Μπάλα. Με τραβάει κάτι, λέει εδώ. Μου λέει εδώ πόδι. Κάτω που βλέπει εδώ. Ναι. Εδώ τένοντα κάτω. Συνέχεια κάτι με τσιμπάει κάτι κτλ. Αυτό το πράγμα επειδή και βαρύ κορμί. Άμα του αφήσει την προπόνηση στην έκρηξη, τον έχασε τον παίκτη. Τον έχασε. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο κινήσεις που. Γιατί ο Αλεξανδρόπουλος ναι. είχε με το μυαλό μου πορεία να ανέβει τρομερή, πολύ. Τρομερή. Και έμεινε σταθερό το παιδί. Εντάξει. Ο σταθερός. Και πάει προς τα κάτω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι καλές οι ηλικίες και των δύο. Ναι. Παίκτες με πολύ καλές παραστάσεις πριν από μερικά χρόνια. Έρχονται στον Άρη και οι δύο ενδεχομένως να κάνουν ένα restart. Ο Άρης έχει πετύχει σε τέτοιες μεταγραφές. Το Σισέ, αν είναι καλά. Ο Μωρόν, ναι. Πώς ήθε πέτα. Ο Σισέ, αν είναι ναι. καλά, θα κάνει πορεία. Ναι. Αλλά επειδή μου πάνε στην Άρη. Αυτός, αν είναι καλά και δεν έχει κανένα τένοντα να τον τραβάει, γιατί σου λέω αυτός το μόνο που έχασε είναι την έκρηξη. Εγώ το θυμάμαι και στο ΠΑΟΚ Μίτιλαντ. Ωρε φίλε, έλεγα συστό. Και μπαίνει μέσα στο σύστο και λέω τι θα το φτιάξουν. Θα το φτιάξουν. Εντάξει, είναι μικρός ακόμα. Εντάξει, θα το φτιάξουν. Κάτω από 30 και 2. Το δυναμώσουν. Καλές κινήσεις είναι. Εντάξει. Δεν είναι κακές. Τέσσερις γραμμές βαράνε. Πάμε γραμμές. Πάρε δύο λεπτά την κάθε γραμμή. Ο Άρης σήμερα να πούμε ότι ενδεχομένως να ακούσουμε και άλλο όνομα στα χαφ. Τον κουκουλιά με το ποδήλατο τον είδες. Τον είδα. Σύλεψε τον μπούζο. Γιατί να μην κάνει ποδήλατο αφού είναι μέσα στη φύση, ρε φίλε. Εντάξει, έχουν πάει στο Ρότερνταμ. Πιο αλήτικη πόλη από το Ρότερνταμ δεν υπάρχει. Δηλαδή, όσοι έχουν πάει εκεί, θα βγάλουν γούστα τρελά, να ξέρεις. Μην τα λες αυτά, ακούει η Όλγα. Ποια Όλγα. Του Κουγκουλιαμί. Α, εντάξει, τώρα αυτή είναι. Αυτή είναι από διπλή σε διπλή προπόνηση. Μη. Πάρε πέντε γραμμές από δύο λεπτά και πάμε καλημεράρες γρήγορα, ναι. Έλα. Στα πατιούτ! Χώσου στα πατιούτ σήμερα, άντε χώσου! Χώσου! Θα τη χωθώ, ρε Νικόλα, θα τη χωθώ! Χώσου, ρε! Έτσι! Ναι. Θα λέγε σου, 7 του μηνός έχει βαρκάδα Θερμαϊκού με τον Βαραγιάννη! Ναι! Θα πας! Άμα είναι έτσι, θα είναι καψούρα μου, ρε! Πάνε κι εσύ! Ξέρεις τι, πάνω στο καράβι πίνουμε μπύρες, τρώμε. Όσοι έχουν καλό έψιλον, ναι. είναι καψούρα στο Βαραβάνα, ξέρεις. Θα πάρουμε και την Νάντια μαζί μας, ρε! Ω, άμα πάει και η Νάντια θα περάσετε τέλεια. Ναι. Αμέσω τη χωριζό με την καψούρα μου και θα βγάλουμε και τα Θερμαϊκό, ρε. Ψοφάς για τέτοια, έτσι. Και αύριο θα είσαι με το κουκλάκι το ψεύτικο. Ποιος είναι το ψεύτικο σου, ο κουκλάκι. Ζαΐρη. Ναι, μετάδοση βέβαια, αφού κάνεις κουκλάκι ψεύτικο. Ξέρεις πως τον εμβάπτησα, ε. Πώς. Ο Ζαΐρης ο Σκύπης. Ο Σκύπης. Σκύπης. Α, ναι, δεν θυμάσαι τα περιοδικά που διαβάζαμε μπλεκ. Α, ο Σκύπης, ναι. Το Σκύπη, ρε. Εσύ όταν διάβαζες μπλεκ. Ο μπαμπάς του Κουλιανού ήταν νεαρός ακόμα. Εσύ όταν διάβαζες μπλεκ κολόγρια. Φύγε επόμενη γραμμή. Ναι, επόμενη. Σέντερφορ δεν μπαίναμε, γκρινιάζαμε. Φέρουμε σέντερφορ πάλι γκρινιάζει. Τι πράγμα είναι αυτό. Πάμε γρήγορα, επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα, τη ραδιοφωνική παρέα, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς με ωραία φωνή, ναι. Λοιπόν, γρηγοράδα, κύριε. Καταρχάς, Ραπτόπουλος, ακούω πάρα πολλά χρόνια, Νίκο και σένα αρκετά. Ραπτόπουλε, αισθάνομαι ότι ζεις τη δεύτερη νιώτη σου και το χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Είμαι αυτό σε καλή φόρμα, αν δεν βρει καμιά συμφορά σε καμιά υγεία, θα είμαι όχι, πολύ καλά. Όχι, φίλε μου, όχι τέτοια. Τέλος αλλά 5-6 κιλά μα χάσω, θα τρέχω ακόμα παραπάνω το λόγο, να ξέρεις. Και για αυτά δυνατή μας, θα τα παλέψουμε όλα. Λοιπόν, γρηγοράδα, ήταν δύο ξυλοκόποι και στο χωριό βάζανε διαγωνισμό, είναι ο καλύτερος. Τέλος πάντων, θέσανε σαν μια εβδομάδα να το κάνουν καμπ να βάλουν το διαγωνισμό. Ναι. Λοιπόν, ο ένας έκοβε σταμάτητα και ο άλλος κάθε 4 ώρες έμπαινε μέσα στην καλύβα του, σταματούσε, ξαναέβγαινε. Ναι. Με τα πολλά να μην εμφανώς η Ντάνα αυτού που έμπαινε και σταματούσε ήταν μεγαλύτερη. Ξαφνικά ο άλλος σταματάει και λέει: καλά, τι γίνεται, λέει. Τι έχει γίνει. Λέει: εσύ λέει, δεν σταματούσε, λέει καθόλου για να ακονίσει το πριόνι σου. Τι θέλω να πω με αυτό. Ναι. Δεν χρειάζεται κανένας να ξέρει τον αγώνα. Και ολοκληρώνω γρήγορα. Αυτό είναι για την ΠΑΕ ΠΑΟ και εμένα οι αποδείξεις τόσα χρόνια έχουν δείξει ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ πέρα να κάνουν δουλίτσα και έτσι. Μαζί με τη δική μας ενέργεια θα το πάμε το κλαμπ όσο πιο ψηλά μπορούμε. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Δηλαδή τώρα, πολύ ωραίος ο φίλος. Όποιος συνεχίζει και αμφισβητεί
πράγματα, ανθρώπους, καταστάσεις στον ΠΑΟΚ, πλέον αντιλαμβάνουμε ότι έχει πρόβλημα ο ίδιος. Δεν γίνεται να μην δε βλέπουν ότι την ομάδα θέλουν να την εξελίξουν, να την πάνε ψηλά. Με τα αρνητικά και τα θετικά. Δεν γίνεται να έχουν. Αυτό λέει. Ναι. Αρνητικά και θετικά τα λέμε. Ναι, αλλά δε, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι δεν γίνεται να. Γιατί τα βλέπω όλα θετικά, που είναι οι κουφάλες τα παίρνουν. Αν τα βλέπω όλα αρνητικά, θα λένε. Αρνητικά και θετικά. Άλλο είναι... να επισημαίνω τα αρνητικά και θετικά. Και άλλο να γκρινιάζω από το πρωί στο βράδυ, χωρίς λόγο. Να γκρινιάζω εκεί μύρλα. Σταμάτα. Όλη η αρνητική ενέργεια. Ο Μπούζας στον ΠΑΟΚ με μύρλα τον πούλησε. Ο ΠΑΟΚ είχε αλλάξει εποχή. Αυτά που ήξερε ο Μπούζας τελείωσαν. Τότε ο Μπούζας είχε βουλινό, γούμενος μπατατούδες. Τώρα έχουμε Ιβάν Σαββίδη. Τέλος. Έχουμε γυρίσει σελίδα και κάνουμε κάτι άλλο διαφορετικό. Γι' αυτό και η ομάδα. Τι μη, εσύ το λες. Παίρνεις όσα τρόπαια πήραμε σε 10 χρόνια, δεν τα πήραμε σε 80. Εντάξει, να μιλάτε όμως κιόλα. Να ζητάτε. Βρε να μιλάμε, να ζητάμε. Μην γκρινιάζουμε χωρίς λόγο. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλώσονα. Τι κάνουν τα παιδιά? Καλά, γορίνα μου, εσύ πώς είσαι? Ρε, μπες μέσα. Χώσου. Ραπτόπουλε, να σου δώσω τα εύσημα και τον Ευγενίου, τα έλεγε εσύ. Φυρί το πάει ο άνθρωπος. Ναι, τα έλεγε. Δεν ξέρω τον έχει πιάσει, η ζέστη τον βάρεσε. Κάτι θα θέλει αυτός, να κάτι θα συμβαίνει. Και δεύτερο, να δώσω μου και στον κύριο... Ναι. Και δεύτερο, να πω και τον κύριο Κουλιανό, επειδή είναι ο ΣΕΟ του ραδιομεγάρου εκεί πέρα και βλέπω ότι σφίξατε λίγο με τα ωράρια. Ναι. Έχετε λίγο θεματάκι. Ναι. Μία πρόταση να κάνω, αν θέλετε πετάξτε την. Για να πάρτε τον πολιτή μια ώρα εκπομπή, μας έχει ζαλίσει ρε παιδιά. Τον, ποιο να πάρουμε? Τον πολιτή ρε, τον πολιτή, τον πάρτε μια εκπομπή. Κάθε μέρα τι πράγμα είναι αυτό το πρωί μεσημέρι ρε. Τα ρεγουλάρω όλα, μην αγχώνεσαι, όλα τα ρεγουλάρω. Εντάξει, okay. Αυτό που λες, συνάδελφος είσαι, έκανες και εσύ πολιτής. Υπάρχουν αυτά τα ωράρια ρε, τώρα κάθε πρωί, κάθε βράδυ. Εγώ φίλε, πουλούσα πατατάκια τσακίρις, κρουασάν φολί και καφέ φιέστα. Είχα ένα πόνι να πούμε. Δούλευα, έκανα μία ώρα γυμναστική το πρωί και έπαιρνα το πόνι και έφευγα. Και μετά έγραφα στα σπορ του Βορρά στον Μπούζα να πούμε. Έκανες και συνέδεξη στην Βιουκλάκη και μόλις συνέκανες πέθανε. Είχα τα κρουασάν μέσα. Πήγα με το πόνι. Πολιτής είναι μάχημη η κατάσταση. Εντάξει, είναι με ένα τηλέφωνο στο χέρι, αλλά να παίρνει και άλλος κόσμος θέλουμε. Να παίρνει και άλλος κόσμος. Δεν απαγορεύουμε σε κανένα, παιδιά. Έτσι. Αλλά το να βγαίνουμε εγώ πρωί μόνο, με... ναι. Μόνο γι' αυτό να πήρα, Νίκο. Να σε καλά, αδερφέ. Εντάξει, ναι. Μα έβγαλε την ψυχή. Μα αντιλαμβάνομαι εγώ ότι γίνεται κάποιοι επαναλαμβανόμενοι και λέγοντας τα ίδια και τα ίδια ή παίρνοντας χωρίς λόγο. Πάμε, κοιλιά κάνουμε. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, αδερφέ, λίγο πιο δυνατά. Το τηλέφωνο σου κάτι ακούνα το λίγο δεξιά-αριστερά, αλλιώς θα πάμε στον επόμενο. Α, κακή τηλεφωνία έχει. Έλα, άστρα, δώσε μια ευκαιρία ακόμα. Τώρα σ' ακούμε, ναι. Τρίχες. Τον ακούμε, πάμε. Έλα, φίλε. Πάμε, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Στα πέντε τηλέφωνα το ένα θα έχεις κάρτο. 5G και ιστορίες. Κάτσε να μιλήσει, βρε. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει επικοινωνήσει ποτέ η ΠΑΕΑ. Έφυγε. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλημέρα. Να μην φυσάει ούτε στη Μύκονο να ήταν και Σαντορίν. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Ωραίος, ωραίος. Ναι. Έλα, καλημέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Καλά, φίλε, εσύ. Μια χαρά. Όλα καλά. Πήρα να πάω, είμαι. Πήρα να πω για αυτούς που λένε για τον Σαββίδη ότι δεν κάνει τίποτα και το ένα και το άλλο. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ομάδα που να κοιτάει Ρώσο παίκτη. Ωραία, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ομάδα. Για να κοιτάξει όσο παίκτη πρέπει να έχει όσο παράγοντα. Οπότε το 95% τη μεταγραφή που έρχεται την Τετάρτη και ανακοινώνει την Τετάρτη, 3 ώρες πριν το match περίπου, είναι ο Σαββίδης ευθύνεται γι' αυτό. Καλά, η μεταγραφή του. Κάνω άδικο. Όχι. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω εγώ ευρωπαϊκό κλαμπ για να πάει στη Ρωσία. Λόγω για αυτό που γινόταν. Τη μεταγραφή του Τσάλοφ την ανέλαβε προσωπικά ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι, ο Τσάλοφ ήταν. Ο Τσάλοφ, να σου πω. Λογικό ακούγεται. Ναι, ήταν πρώτο στη λίστα του Λουτσέσκου. Κάνει αυτά που θέλει ο Λουτσέσκου 100%. Απλά ήταν πιο ακριβώς. Και λέει ο Σαββίδης, χάλασε το νου. Άσο, θα το πάρω πάνω μου. Ναι. Ήρθε το φορ, έρχεται και ένα χαφ. Ωραία. Και κλείνει η ομάδα. Είναι η ομάδα ίδια με πέρσι. Συν 3-4 ποιοτικού παίκτε. Αυτό, τέλος. Τσάλοφ, τη Σουντάλη, χαφ. Φανούν όλα καλά. Καμαρά. Η πιο έτοιμη ομάδα που υπάρχει. Η πιο έτοιμη ομάδα αυτή τη στιγμή που υπάρχει είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Αν εξαιρέσει τα χαφ λίγο πίσω στο εξάρι και στο οκτάρι που θέλει βελτίωση. Στο εξαροχτάρι. Φερμάρισμα. Ναι. Δηλαδή, Καμαρά, καλός, δεν είναι έτοιμος. Τσιγάρας, μπαλωμένος με τον Λουτσέσκου. Σβάπ, παιχταράς, αλλά όχι για 90 λεπτά. Συμφωνώ. Ο Σντόεφ, παιχταράς, απλός άνθρωπος. Έχει κάτι θεματάκια εκεί. Θα βοηθήσει τώρα τον Τζέι. Ναι, εντάξει. Τι τα λε αυτά τα παπατσιλίκια. Ναι. Ρε, μάθε να ακού, ρε, βλάχο ΠΑΟΚ, να πούμε. Σε μια οικογένεια. Να
ακούς τώρα τα εξάρια και τα οκτάρια. Στα πω πάλι. Καμαρά, παιχταράς, άριθμος. Εάν είχαμε και το μέτε αυτή τη στιγμή. Ναι, άριθμος. Αυτή, σε δύο μήνες, σε δύο μήνες, ο Σντόεφ και ο Καμαρά μπορεί να πετάνε. Εγώ σου λέω για τώρα. Ο Καμαρά ακόμα δεν έχει μάθει τα θέλω του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το θέμα. Δεν λέμε εμείς τώρα ότι είναι κακοί παίκτες. Αλλά σε μια οικογένεια μπορεί να υπάρχει παρεξήγηση. Ρε παιδάκι μου, 10 δευτερόλεπτα. Για να τα ξαναβρει μετά. Έχεις αυτή τη στιγμή ιστορία να γράψεις, να περάσεις Champions League. Επειδή πέσει ότι είναι μαλωμένος. Πώς? Επειδή πέσει ότι είναι μαλωμένος. Μαλωμένος είναι ρε, ο Τσιγκάρας. Ναι, μπορεί να ξεμαλώσει όμως. Δεν τα έχει καλά. Τι ας πούμε, ιστορίες να λέμε. Κάτσε να βάλει κανένα γκολ αύριο Τσιγκάρας και να πάει πρώτο-πρώτο στην αγκαλιά του Λουτσέσκου. Σε στη βρυσίδη θα το ρίξω. Μα ρε φίλε, σε μια οικογένεια τα βρίσκεται, εσύ μαλώνεις με την κόρη σου, τα ξαναβρεις. Με τη γυναίκα τα ξαναβρεις. Με την κόρη μου δεν έχω μαλώσει ποτέ. Δεν μαλώνεις ποτέ. Ποτέ. Ναι. Επειδή δεν έχεις λατρεία γι' αυτό. Φίλε μαζί σου με, να ξέρεις. Πάμε επόμενος. Μαλώνεις, δεν μαλώνεις με τον μπαμπά σου, με την αδερφή σου. Ποιος τον υπολογίζει τον μπαμπά μου και με την κόρη μου δεν μάλωσα ποτέ. Δεν μαλώνω ποτέ με την κόρη. Δεν μαλώνω. Ναι, καλημέρα. Ναι. Ναι, ναι. Φίλε. Επόμενος, Λελίδη, όπως είναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, γόρι μου, για πάμε. Κώστας από Κατερίνη. Έλα ρε Πανάθα, θα πας κανένα εξτρέμ, ρε φίλε. Τι γίνεται. Καλά, να, θα σας έρθω τώρα αρχές Αυγούστου, θα έρθω από εκεί. Λοιπόν, θα αφήσει που Πλαταμόνα, Λιτόχροπο. Εκεί Σκοτίνα, είμαι λεπτοκαριά, εκεί κινούμε. Λεπτοκαριά, ωραία, Σκοτίνα. Ωραία, ωραία μέρη, ναι, ναι, ωραία, ναι. Μέρη. Ψάχα, καμιά Πολωνέζα. Από Γρήσα και κάτω. Κανιά τσέχα, τσέχα, ναι. Έλα, λοιπόν, πάμε πλάκα, κανιά. Ναι. Εσείς τώρα είναι η δουλειά σας τέτοια. Ναι. Πιστεύω εδώ πάνω, εσείς οι δημοσιογράφοι της Θεσσαλονίκης δεν το κάνετε, δηλαδή δεν τα παίρνετε. Οι Αθηναίοι, οι δημοσιογράφοι τα παίρνουν. Μη τα λες όμως αυτά έτσι. Πες λίγο, ναι, ναι. Φίλοι, όλοι τα παίρνουν. Ναι, ναι. για να παρουσιάσουν τον Παναθηναϊκό ότι είναι και αυτός δυνατός και ανταγωνιστικός. Πρόσεξε, μισό, εγώ είμαι παοξής, το ξέρεις. Εγώ είμαι παοξής, το ξέρεις. Λοιπόν, αν ο Παναθηναϊκός πάρει δύο εξτρεμάρες. Όχι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, από ομάδες, δεν υπάρχουν ομάδες. Βάζει και τον Παναθηναϊκό μέσα στους τέσσερις. Ο Παναθηναϊκός φέτος θα κοντραριστεί με τον Άρη. Διαφωνώ. Διαφωνώ και ξέρω ότι δεν τα παίρνουν τους Παναθηναϊκούς. Λοιπόν, άκουσε με ένα ελευθερόλεπτο. Εάν ο Παναθηναϊκός πάρει δύο εξτρεμάρες. Δύο εξτρεμάρες όπως το λέω και δεν φύγει ο Ιωαννίδης ή πάρει στη θέση του Ιωαννίδη μια φοράκλα ακόμα, θα είναι εισάξιος διεκδικητής του τίτλου. Βέβαια είναι στην τέταρτη θέση λόγω του προπονητή. Δεν ξέρω ακόμα τι μπορεί να τους κάνει, πώς θα τους δέσει ο προπονητής. Αλλά δεν υστερεί σαν ρόστερ. Δεν υστερεί σαν ρόστερ. Μαξίμοβιτς, Ίγκασον, έχει καλούς παίχτες. Τσέριν, Μπακασέτα, έχεις καλούς παίχτες. Μην μπερδεύεσαι. Έχει ηγέτη πρόεδρο όπως έχουν οι άλλοι τρεις. Όχι, υστερεί αυτό. Έχει διαιτησία εξωαγωνιστικά όπως έχουν οι άλλοι τρεις. Οι άλλοι τρεις δεν ξέρω πλέον για την ΑΕΚ. Για πάω Ολυμπιακός θα σου πω και τι είναι. Η ΑΕΚ είναι και ο Μελισσανίδης από πίσω. Α, λες, έχει στήριξη. Υστερεί σε κάποια κομμάτια. Ναι, εντάξει, υστερεί. Και πρώτον και κύριο είναι ο πιο κρύος ιδιοκτήτης που. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Πάνε πάρε τον Ζώτα Σίλβα αυτή την παιχτάρα. Αυτή την παιχτάρα πάνε πάρ' τον Ζώτα Σίλβα να σε πω ορίστε. Γιατί δεν κατάλαβα. Θέλει λεφτά αυτός. Εμείς θέλουμε με τον τζάμπα, δεν γίνεται. Ναι, αυτός θέλει καμιά δεκάρα. Έχει, θέλει. Γεια, χαιρετάω. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, εντάξει. Το ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού όχι απλά δεν είναι καψούριδες με τον διοκτήτη όπως είναι π.χ. του Ολυμπιακού με τον Μαρινάκη. Οι παοξίδες με τον Σαββίδη. Για τον Ηλιόπουλο ακόμα δεν ξέρω. Για τον Μελισσανίδη σίγουρα ήμουν και για την ΑΕΚ σίγουρος ότι είναι καψούριδες. Οι Παναθηναϊκοί δεν το έχουν αυτό. Εντάξει, ξεκάθαρα τα πράγματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κακή ομάδα ο Παναθηναϊκός, παιδιά. Άμα τα βάλετε κάτω όλα τα ρόστερ, θα δείτε ότι ο Παναθηναϊκός, αν πάρει δύο εξτρεμάρες, αλλά εξτρεμάρες τώρα, όχι αυτό τον Μπελίστρι με 7 γκολ σε όλη του την καριέρα. 7 γκολ βάζει ένα στόπερ σε μια χρονιά, ρε παιδιά. Ο τέτοιος έβαλε 7 γκολ πέρσι. Ο Κουλιεράκης έβαλε 6 γκολ πέρσι. Πλάκα με κάνετε. Πάρετε δηλαδή εξτρέμ που δεν τρυπάει. Τέλος πάντων, τι να πω. Δεν θα ανοίξουμε εμείς τα ματάκια. Εμείς εδώ βλέπουμε, αναλύουμε, σχολιάζουμε και από εκεί πέρα όποιος ακούει, άκουσε. Τώρα, κλείνοντας, θα σας πω ότι αν είσαι Θεσσαλονίκη, σας έχω μια καταπληκτική λύση για να πάτε Waterland. Και επειδή δεν πρέπει να ταλαιπωρούμαστε καθόλου τώρα με αυτή τη ζέστη, μπείτε online με το κινητάκι σας έτσι, και περιμένετε να μην περιμένετε καθόλου στα ταμεία. Στο waterland.gr τα κλειδώνετε τακ-τακ με το κινητό, με τον υπολογιστή, ούτε να στείνεστε πίσω, ούτε τίποτα. Από εκεί και πέρα, στη Waterland σας περιμένει, θα δείτε εκεί το τεράστιο χωνί με ύψος 20 μέτρα και με 80 μέτρα σπιτά της κατάβασης, με στροφές και φωτορυθμικά.
Σας προκαλώ, παιδιά, είναι τέλειο πραγματικά. Να ξέρετε, δοκιμάστε το. Πάτε, βρείτε εκεί σκιές πολλές, 150 καταπράσινα στρέμματα με πολλή σκιά. Πιείτε καφεδάρες, έτσι. Πιείτε τα μπυρόνια σας. Ανοίξτε λίγο και το ματάκι σας. Φορέστε τα γυαλιά, τα σκούρα, μη σας βλέπει κυρά. Έτσι. Ανοίξτε λίγο το ματάκι, βουτήχτε κιόλας, ξαναβγείτε. Θα περάσετε τέλεια σιγότερα, σας λέω. Το έχω κάνει και θέλω να το κάνω συνέχεια, Λελίδη. Έτσι, με διώχνεις τώρα εσύ. Μαρίνα Μπίκου έξω, τετραπανέτοιμη και καλοκαιρινή από ό,τι βλέπω. Για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα πλακοτελίστες. Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης στις 12. Δεν χάνεται ο Γιώργος Μπούζος σήμερα. Δεν χάνεται. Σίγουρα μπορεί να έχει και κανένα Ευγενίου με Ραφάλ. Θα είμαστε απίκο συντονισμένοι μαζί τα απογευματάκι. Λίγο μετά τις 6 ενδεχομένως να έχουμε και ονοματολογία. Εξελίξαμε τα γραφικά. Κύριε Λελίδη, τα σέβη μας και σήμερα για την αρρωγή σας. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Υπομονή με την ζέστη. Φιλιά στο σπίτι. Αμπιεντό!